Έλα, δώσε, δώσε, δώσε. Να το κορίτσι μου ήρθε. Τι κάνετε. Τι γίνεται. Έλα. Τελευταία μέρα του Απρίλη. Παιδιά, 2015 έφυγε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τσακ, τσακ. Είδε που τα βάσανα. Τι. Μα κάνουν και ζούμε τη ζωή πιο γρήγορα. Αχ, Παναγία μου. Δηλαδή. Ναι, είναι φιλόσοφερ. Κανονικά έχει φιλοσοφήσει τώρα. Αύριο Μάιο. Αύριο Μάιο, πρωτομαγιά. Ωραίο καιρό. Άχι, καλοκαιράκι, έβαλε το ροζ. Μου έβαλε κάτι πιο σκούρο, λέει και εμένα. Λουλουδάκια, λουλουδάκια. Λοιπόν, παιδιά μου. Τι, όχι, παιδιά μου, δεν θα μαυρίσω. Όχι, εγώ θα βάλω αντιλιακό. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μαυρίσω, ρε παιδιά. Δεν μ' αρέσει. Κάνε μια φωτογραφία, παιδί μου, στο Στέλιο. Ευχαριστώ. Δεν μ' αρέσει το μαύρισμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ. Είναι λίγο δεύτερο. Το μαύρισμα είναι δεύτερο. Έχεις δει, ας πούμε, σκέψου το Βαλεντίνο που είναι μαυρισμένος ή τον Αρμάνι που είναι μαυρισμένοι. Άσε, μη θυμηθώ και τον άλλον. Πώς τον λένε. Τον όχι, μωρέ, που έχει βγάλει τη φωτογραφία με την ναι, γυναίκα. Ναι, 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 τον Ρομπέρτο Καβάλι. Το Καβάλι. Πολύ μαύρισμα. Δηλαδή, γιατί. Εντάξει, την Ντονατέλα. Πολύ ναι, αλλά η κυρία Λαγκάρτ που είναι μαυρισμένη. Πιο ωραία δεν είναι από τη Μέρκελ. Που είναι γαλακτερή. Είναι άλλο σωματότυπο. Το μαύρισμα το συνδέει με υγεία. Γι' αυτό έχει επικρατήσει. Το συνδέουν με υγεία, με δραστηριότητα, αθλητική, με τέτοια. Ανάλογα σε ποια εποχή είσαι. Γιατί αν ήσουν στην αναγέννηση, τι θέλανε όλε τι άλλε γαλακτερέ. Ναι. Μην τα λε αυτά στο παιδί, σου πολύ σπαστικό. Πατέρα, κάθε τι είσαι, το μαύρισμα στην Εφτά. Και κοίτα να δούμε τώρα σε ποια εποχή και τι θέλει να κάνει ποδόσφαιρο. Ανάλογα να δούμε. Πιο χαλαρά να τα παίρνει τα πράγματα. Εντάξει, χαλαρά τα παίρνω. Άμα θέλει άλλο να μαύρει το μαύρισμα. Μαύρισμα. Άμα δεν θε εσύ να μαύρει. Δεν κάνει και καλό στο δέρμα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, αλλά όχι όλα τα άλλα που μα είπε. Δεν τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, πάμε να δούμε το ζευγάρι το χθεσινό το οποίο φιλιέται. Και φυσικά ποιο είναι. Είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Με τον Κώστα Μαρτάκη. Κώστα Μαρτάκη. Όχι, καλέ, φίλοι. Τίποτα, έτσι. Δεν άρπαξε έτσι τύπου. Ναι, μωρέ, αφού ήταν εκεί πέρα να μην φιληθούνε. Έτσι. Παιδιά, να φιλιέστε, να φιλιέστε, δεν είναι κακό. Φιληθείτε, ελεύθερα. Έλα, όχι, μουά. Τι μουά. Άμα το ξεκινήσει, θα το ολοκληρώσει. Τι είναι αυτά τώρα. Εντάξει, θα τη δώσω να φυλάξει το μάγουλο. Αχ, παιδιά, εχθές που είχα πάει, κάπου. Το μάγουλο. Κάπου. Η Μαρία, η γυναίκα του Φώτη. Αυτό το ακούω πολλές φορές. Μ' αρέσει. Τέλεια. Δεν θέλει, δεν μπορώ, παιδιά. Εγώ να παρακαλάω για φιλή. Α, η παράτα μα. Να κάνουν για φιλή. Να κάνει τώρα, δεν θέλει. Όχι τώρα, αυτό δεν είναι σωστό. Με συγχωρεί. Ελά. Καλή να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά μου. Έλα, έλα. Πώ τραβώ είναι. Γκρινιάρι με λέει έτσι κι αλλιώ. Παιδιά, πώ καταφέρνει και βγαίνει και κάνει το θύμα πάντα. Πού είμαι θύμα. Είμαι το θύμα σου. Είσαι σαν την καινούργια, ότι όλοι τη χτυπάνε και όλοι θέλουν. Δηλαδή αυτό το. Δεν είμαι σαν την καινούργια, όχι. Καλά, όχι. Αλλά να. Λίγε τρέσει. Μου λείπουν οι τρέσει. Λοιπόν, έλα, καινούργιο κουιζάκι. Έλα. Ελληνίδα είναι, έτσι. Γιατί πίσω βλέπω ελληνικό καλοριφέρ και από πάνω αφημένο κάτι ξεσκονόπανο ελληνικό. Αυτό το παλιό του σύμπαν. Ναι, ναι, λουλούδια μπορεί να είναι αυτά τα ξηραμένα. Ελληνική έτσι. Ταυτότητα. Λοιπόν, ποια είναι, φουμουλάει από παχιστάρ.gr. Καλά πλάκα κάνω. Ελληνίδα. Έτσι, μπράβο. Τέλει, λοιπόν, Έλληνα σου σκύλο. Πάμε να το παίξουμε, έλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις όμως, έτσι, λένε η γυναίκα του Φώτη και τα λοιπά, σ' αγαπάνε. Αγαπάνε. Πολύ, σ' αγαπάνε, σ' αγαπάνε πάρα πολύ. Είσαι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που αγαπάνε πάρα πολύ. Καλά. Άστα, τώρα αλλά δεν αυτό, υπάρχει σαν αυτό. Αυτό το τηλεοπτικό το πρόσωπο. Το φαινόμενο, παιδιά. Όταν λέμε, δεν περιμένεις ότι έχει αυτό το fan club, αυτή τη λύσα. Ούτε η ίδια δεν το περιμένει, γιατί είναι μια γυναίκα που δεν είναι και 20-30 χρονών. Είναι πάνω από 50, είναι 60. Η κυρία Στέλλα, κυρία Στέλλα. Η κυρία Στέλλα, παιδιά, δεν το περίμενε στη ζωή τη να ανατείλει έτσι το άστρο τη. Έτσι, μπράβο. Και να γίνεται πάταγο για την κυρία Στέλλα. Το πιο λαμπρό αστέρι, παιδιά. Είσαι η μία και μοναδική. Αχ, κορίτσι μου γλυκά. Είσαι η μία, μία, καμία δεν θα σε φτάσει. Πουθενά. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρω, κορίτσι μου. Γεια σου, κυρία Μαρία μου. Γεια σου, γλυκά. Τα ακούει και χαίρεται, τα ακούει και χαίρεται. Η φωνή σου να χαρεί, ναι. Θα έρθω να τη δω, Βούλα, θα έρθω να σας δω. Γεια σου, βουλίτσα μου γλυκά. Φιλάκια, κυρία Μαρία μου. Η
φυσάγανε από πίσω από το τηλεφωνό και μία το τηλέφωνο και η άλλη στο πίσω. Αγάπη μου! Η άλλη μία ήταν η Κατάκη, τη γιαγιά, που είναι στην καριόλα την παλιά το κρεβάτι με την πάντα στο τοίχο. Ναι. Και φώναζε και αγάπη μου, σε θέλω την καλύτερη. Βέβαια. Και προφανώς στο σπίτι δεν έχουν και ασύρματο. Γιατί? Γιατί θα τη το πήγαινε τη γιαγιά αν ήταν να μιλήσει. Καθόταν στην κουτσομπόλα. Ήταν στην κουτσομπόλα μπροστά και η γιαγιά ήταν μέσα στην καριόλα. Ναι. Έτσι ακριβώς τα όπως τα λέει. Έτσι το κάνω εικόνα. Αλλά υπάρχει και άλλη παιδιά θαυμάστρια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Την αγαπάνε. Αλλά αυτή θαυμάστρια. Έχει μια διαφορά. Το πάθος της να φανεί ότι μιλάει σωστά, μιλάει λάθος. Ενώ δεν μπορεί να μιλάει σωστά κανονικά. Καλησπέρα. Γεια σου, κορτσάρα μου, γλυκιά. Αχ, κορίτσι μου, είσαι η ζωή μου. Ποια είσαι, κορτσάρα μου? Μια νύχτα σου βλέπω και τώρα σου βλέπω αριστοκράτη, είσαι, ρε παιδί μου. Σου βλέπω. Σου βλέπω, λένε αριστοκρά... πουθενά. Ξέρεις γιατί. Τι. Γιατί σου λέει, εμείς οι Μακεδόνες που λέμε το με, σε βλέπω, με, πώς το... Που καλά κόλλω στο μυαλό μου, να σε κάνω. Να με κάνεις. Ναι. Να σε κόψω, να σε ράψω, ναι. Το σε βλέπω, σου λέει. Σου λέει, είναι σαλονικιώτικο, θα το κάνω αθηναϊκό. Σου βλέπω, είσαι πολύ ωραίο σήμερα. Είσαι πολύ πριγκίπισσα. Σου βλέπω, αριστοκράτης, κάνει και μπράβο, σου βλέπω. Αλλά θέλω να σου πω ότι η κυρία Στέλλα και κυρίες και κύριοι, η κυρία Στέλλα είχε πάει στη Ροδόπη τις προάλλες. Έτσι, είχε πάει στην... Οριστιάδα. Αλλά έχει πολύ μεγάλο σουξέ στον δρόμο. Καλά, παιδί μου, τη θέλουν όλοι. Έκανε και ένα κονεδάκι, βέβαια. Τώρα αρχίσανε και τα νεαρά τα αγόρια. Πω. Θέλουν όμως σοβαρά. Κοντά σας σήμερα, μετά από ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στην Ορεστιάδα, την αγάπη μου σε όλους και όλες που με αγκάλιασαν και με περίμεναν και με συγκίνησαν και επίσης στον αστυνομικό. Πολύ ωραίο στρατιώτης, ένα παλικάρι Δήμητρο. Και με αγκάλιασαν, είπε, και μόλις είπε το με αγκάλιασαν και με ήθελαν, το μυαλό της πήγε στον αστυνομικό. Και στον αστυνομικό, τα χαιρετισματά μου, ένας Θρακιώτης σου λέει. Παναγία μου! Παλίκαρος, μέχρι εκεί πάνω ήτανε. Πήγαινε μετά, ήου, θα την πηγαίνανε, φαίνεται θα χρειάστηκε η αστυνομική δυνάμεις. Σούπερ στάρ, κυρία Στέλλα. Αυτό να το βλέπουν όλοι. Αχ, παιδιά, τώρα που λένε για σούπερ στάρ, έτσι, δεν είναι πάντα ωραίο. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης για άλλη μια φορά είπε την ιστορία. Ναι, που κόψε τη γλώσσα του. Με την παθιασμένη θαυμάστρια. Που το δάγκωσε. Που του φάγε τη γλώσσα. Του φάγε τη γλώσσα. Ποιο ακραίο πράγμα όμως έχουν κάνει στην πίστα, ποιο είναι? Πολλά, μια θαυμάστριά μου ήρθε. Αγκάλιας και μου λέει, είσαι το αστέρι μου, είσαι... Και πάει να με φιλήσει στο στόμα και μου πιάνει τη γλώσσα και μου δαγκώνει τη γλώσσα. Μου είχε κόψει τη γλώσσα. Φαντάσου, Λίσσα! Φαντάσου τώρα να είναι. Το ξαναπεί. Ο Γιάννης το έχει ξαναπεί αυτό το θέμα. Ναι, αυτό του έχει στοιχήσει πολύ για να το θυμάται. Ναι. Κάθε φορά που το λέει και το παρασταίνει το. Το κάνει με πόνο ψυχή. Μέσα από την ψυχή την υποφέρει. Ναι. Σου λέει, αυτή την άπαθε άραγε. Που την έφαγε. Την έφαγε την. Έλα. Αλλά θέλω να πει κι άλλο είδωλο. Θέλω είδωλα, παιδιά μου, σήμερα. Νάτα τα είδωλα. Νάτα τα πρότυπα για τη νέα γενιά. Είναι ήρωες. Αυτός είναι. Ο οποίος έχει και πίστη στον εαυτό του. Πώς είναι ο Βαρουφάκης που. Καλά μου λέει. Άστο τώρα, άσχετο με τον Βαρουφάκη, θα το πούμε άλλη στιγμή. Έτσι πάμε τώρα στον κύριο Χορταρέα. Σκόρδα, κούκλος είμαι. Σου πω, πιστεύω ότι είμαι το καλύτερο medium της Ελλάδος και το ωραιότερο. Και δεν θέλω αντιρρήσεις. Καμία αντίρρηση δεν παίρνω, παιδιά μου. Συμφωνούμε όλοι. Συμφωνούμε. Αντίρρηση καμία. Είναι ομορφότερος. Αυτό το είναι πίσω, δεν ήταν πολύ ενθουσιώδες. Ναι, έτσι, μπράβο. Ψόφιο ήταν, ναι. Είναι! Πάντως, παιδιά, είναι πάρα πολύ... Πολύ δραστήριος και πάρα πολύ με τον εαυτό του. Ξέρει και τη δουλειά του. Έχει τον έλεγχο. Ναι. Φαντάσου πόσες ώρες είναι μπροστά στον καθρέφτη. Και όταν πάει στην εκπομπή και βλέπει να χάνει πλάνα ο σκηνοθέτης, τα παίρνει. Ηλία, πρόσεξε καλά. Φτάνει ένα γενικό λίγο. Όχι έτσι, μην ξαναδείξει τη μύτη μου. Μπράβο έτσι. Τέρμα τα κόντρα. Λοιπόν, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο. Μέλα να φτιάξεις λίγο αυτό γιατί πιάστηκα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να μην κάνετε. Όταν μιλάω, είναι δυνατόν να το κάνεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πολύ. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, ψυχή μου. Γύρισε σπίτι στις 3 η ώρα. Εγώ, αγάπη μου, μιλάω. Μπράβο. Τι εννοεί αυτό? Γιατί τον δείχνεις, αγάπη μου. Από εδώ.
Μπράβο, ψυχούλα μου. Μπράβο. Το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι στη διάθεσή σας. Να σε ρωτήσω λίγο. Στο νούμερο, γιατί έδειξες την κοπέλα. Εδώ θα με δείξεις, αγάπη μου. Α, τι πήρε και το ύφος εκεί πέρα. Άνοιξε λίγο το πραδείξο για λίγο μπούτι, αγόρι μου. Τι το έχουμε. Πάπα, με αυτό με ζηλεύει αυτό εκεί μέσα. Τελείωσε. Τώρα που γύρισα, πριν το ήθελα. Ουροκοτάγκο. Ουροκοτάγκο. Είπε ουροκοτάγκο, παιδιά μου, τον σκηνοθέτη. Διότι. Ουροκοτάγκο. Ναι, παιδιά μου, διότι ήξερε πάρα πολύ καλά. Αυτός ο χορταρέας, σκέψου τώρα που έχει αυτό το μεταπλάνα να είναι μαζί με τον Αρναούτογλου σε ίδια εκπομπή. Δεν αντέχονται. Όχι. Δεν αντέχει ένας τον άλλο. Καταρχήν θα τσακωθούν. Εκείνη και το παλικάρι, όπα, γίνει χαμός. Καταρχήν και τούτος είναι ανταγωνιστικό. Πολύ. Εδώ μια κοπέλα είχε και την έβαλε να ντυθεί γιατί σου λέει μπούτι δείχνω μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Εσύ ό,τι και να κάνεις είσαι μπιμπελό. Με το μαλάκι σου, βάλε το μπούτι μέσα, κυρά μου. Μπούτι θα δείχνω εγώ, είπαμε σε αυτήν την εκπομπή. Μην τα μπερδεύουμε. Βλέπεις έναν άντρα με ψιλοτάκουνη γόβα και αμέσως το βγάλεις αδελφή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, όχι. Κοίτα διαφορά στο ναι, μαλλί, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το μαλλί, το μαλλί το ένα τώρα πολύ που ωραίο το έχει κόψει. Το κοντό του πάει. Πολύ σου ναι, πάει, ναι, 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 του πάει το κοντό. Γιατί αυτό το τέτοιο ήταν παλιό. Ήταν παλιό, ναι, ναι, παλιό, ναι, ναι. Παλιό. Το άλλο πιο περιποιημένο, πιο, ναι, πιο ωραίο. Πιο 2015. Τώρα που δώσαμε και αυτή τη στιλιστική ναι, 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 ναι. Πρέπει να σας δώσει μια κυρία έναν τρόπο που το ξέρετε όλες οι κυρίες, έτσι. Αλλά για... καμιά δεν το έχει δείξει στη τηλεόραση. Έτσι, για το πώς να μην μένει το κραγιόν στα δόντια σας. Πώς δεν μένει το κραγιόν πώς δεν μένει το δημιάδο στα δόντια. Όχι, όχι καλή γλώσσα. Α, εγώ γλώσσα. Α, εσύ τέλειο που το ξέρεις. Έλα, μωρέ Μαρία. Τι έλα, μωρέ Μαρία. Όσες φορές κραγιόν. Ελάτε να τη δούμε την κυρία Ναθαναήλ. Μπράβο, μπράβο. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βγάλετε το κραγιόν από τα δόντια και να σιγουρευτείτε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε κραγιόν στα δόντια σας αν το βάλατε μόλις τώρα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Α, το έκανε προφανώς μόλις πήγαν οι κάμερες και μαζί. Αυτός λέει τώρα για να μιλήσω, θα βάλω το δάχτυλο να το κάνω. Και το έκανε και μέσα έξω, μέσα έξω. Και τη είπαν, γιατί το κάνετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για να βγάλω το κραγιόν από τα δόντια. Δεν υπάρχει κανένα υπονόμενο σε αυτό το πράγμα. Α! Γεια. Α, το νέο αστέρι. Νέο αστέρι. Μιλήσαμε για πολλά αστέρια σήμερα, αλλά τώρα έρχεται μία που λέγεται... Όχι, δεν λέγεται έτσι. Μάι. Μάι, γιορτάζει Μάι. Αύριο. Λέγεται Μάι. Μάι θα είναι. Ναι, είναι τραγουδίστρια. Θέλετε να την γνωρίσουμε. Έτσι. Με ποια σου λένε ότι μοιάζεις. Τα με την Πάμελ Άντερσον. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Μοιάζει αυτό με τα γκάτια. Για το τατουάζ μόνο. Ματόπλεγμα. Ναι. Μπορεί να είναι μόνο το μπορεί, τατουάζ. Μοιάζει με την πάμε και κοίταξε και κάτι και λέει είναι αυτή η αλήθεια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι το κορίτσι ναι, είναι ναι. Νέο και μπαίνει τώρα στο χώρο της μουσικής. Και γι' αυτό δεν ξέρει ακόμη, δεν έχει καταλήξει σε ποιο είδος ανήκει νομίζω. Ναι βέβαια, θέλετε να την βοηθήσουμε. Βέβαια. Εσύ είσαι προς το λαϊκό, προς το έντεχνο. Έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω. Με ρωτάς, δεν ξέρω. Έντεχνο, παιδιά, έντεχνο. Είναι φανερό ότι είναι. Είναι φανερό ότι είναι. Φυλακισμένη. Ναι. Έχει μια καταγγελία. Έχει και το σηματόπλεγμα τατουάζ. Είναι έντεχνο. Καραέντεχνο. Μην τολμήσετε και πείτε πω από άλλη φορά. Θηβαίος και θα σου και πω και κάτι άλλο. Ναι, με το Θηβαίο θα εμφανιστεί. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί με το Θηβαίο θα παρουσιάσει το πρώτο της μεγάλου ξέ που έχει παιδιά. Ένα στίχο. Καλά, δεν καλά. Ο, ναι, ναι, ναι. Το θέμα του είναι λοιπόν, ένα θέμα που κανείς ποτέ στο τραγούδι δεν έχει. Είναι αλήθεια. Πολύ. Γιατί το λέει και η ίδια. Έχει βρει ένα πράγμα το οποίο δεν θα το έχετε ξανακούσει ποτέ σε στίχους τραγουδιού. Τέτοια θεματολογία. Ναι. Ποιο ήταν το ντουέτο που θα ήθελες να κάνεις. Ετοιμάζεται ένα ντουέτο, είναι η αλήθεια. Με ένα. Πολύ καλό όνομα. Ναι. Τι ντουετάκι είναι. Είναι... Νομίζω είναι ένα από τα θέματα που δεν έχει θιχτεί παραελάχιστα, νομίζω, εκτός και καθόλου από τα τραγούδια. Είναι για ένα ζευγάρι που χώρισε. Ναι.
ποτέ παιδιά, δεν έχει για πρώτη φορά. Έστω αν κάποιος... Για χωρισμό θα πει. Για ένα ζευγάρι που χώρισε, όχι γενικά χωρισμό. Αυτό το ένα ζευγάρι που χώρισε δεν έχει γραφτεί σχεδόν ποτέ. Εγώ να σου πω. Τίποτα. Τι να μας πει. Τίποτα. Τα κοίτα δεν σταματάν, μιλάνε όλοι μαζί. Πάμε. Πάμε όλοι μαζί και τέσσερις. Ένα, δύο, τρία. Τι. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Καλά είσαι υπερπαραγωγή σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Αλλά είναι θετικό κορίτσι. Θα πάει μπροστά. Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε το προφίλ. Είναι από του ανθρώπου, γιατί τελευταία όλο δείχναμε. Θυμόσαστε τον Ουγγαρέζο ήταν... που έλεγε όχι. Ο Ουγγαρέζο ήταν όλο δεν. Η Πάμελα όμω. Η Πάμελα. Η Πάμελα. Η Μάη Θεοδόρου. Είναι θετική. Ναι. Είσαι λίγο τσαμπουκά. Θα πει αυτό που θε να πει. Είπε απλά θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι, πήγε εκεί. Ναι. 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 Α, μόνο αυτό τελώς. Ναι, γίνονται συνέχεια πράγματα. Ναι. Είναι λίγο επικίνδυνη πίστα. Ναι. Θα πήγαινε σε ένα reality show. Ναι. Πλέον και η δισκογραφία έχει πεθάνει. Ναι. Βλέπεις κίνηση. Ναι. Είσαι αυστηρή. Ναι. Παρεξηγήσε. Ναι. Το έχει πάρει το κουλάκι. Ναι. Τη αρέσουν τα show ή σ' αρέσει ναι. πιο. Οπότε λοιπόν είσαι σε όλα. Ναι. Πάμε σταδιακά δηλαδή. Ναι, ναι. Και λίγο ιδιαίτερο το όνομα, έτσι. Ναι. Το συνηθισμένο η Κατερίνα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το μαξιλάρι είναι μονό, ας πούμε. Ναι. Έχει πιο πολύ σε κατακτήσεις. Ναι. Είσαι λίγο τρελή, σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. 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 Ναι, κορίτσι μου, μπράβο. Ναι, μπράβο, παιδιά μου, ένα χειροκρότημα. Ναι. Θα σας παρακαλέσω πολύ να συμβάλλετε όλοι σε έναν αγώνα. Εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε και σελίδα στο Facebook. Ναι. Γιατί είναι ένας αγαπημένος μας άνθρωπος, ο οποίος ζητάει την υποστήριξή μας. Για να μην πέσει ο αστέρας αρφάρων από τη δεύτερη κατηγορία. Ναι, αλλά ποια δεύτερη τώρα, την τοπική. Τοπική. Λοιπόν, όλοι στα αρφαρά. Μάλιστα. Κύριε Στάλιν, λυπάμαι. Το χωριουδάκι μου ο Στάλιν πάει να το ρίξει. Την πιο καθαρή ομάδα στην Ευρώπη. Πάει ομαδούλα μου, φίλες και φίλοι. Πάει το αρφαρά, φίλες και φίλοι. Ο Στάλιν το θέλει στο β' τοπικό. Την ομαδούλα μου. Πάει ο Στάλιν να μου τη ρίξει κατηγορία. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω για τον κύριο Στάλιν. Τον φωτογραφίζει, έτσι. Δηλαδή η πιο καθαρή ομάδα της Ευρώπης, σου λέει. Μια ομάδα σε όλη την Ευρώπη παίζει βέβαια. Καθαρή με το κούτελο πεντακάθαρο ψηλά, ούτε τίποτα. Ο αστέρας αρφαρών, παιδιά μου. Ο αστέρας αρφαρών. Λοιπόν, αυτόν όλοι μαζί γιατί... να βοηθήσουμε ώστε αυτός ο Στάλιν να φύγει από την. Και να μείνει ο αστέρας αρφαρών. Στα αρφαρά. Έτσι, μπράβο. Άντε, μπράβο. Και τώρα αρφαρά. Που είπαμε να έρθει ο κόσμος. Γιατί τα αρφαρά τα ξέρει. Είναι η χορομιλά από τα αρφαρά. Είναι η ρούλα. Η ρούλα θα κάνει σελίδα στο Facebook και θα μείνουν αστέρας αρφάρων στα αρφαρά. Μπράβο τη ρούλα. Ρούλα, κορομιλά. Ρούλα, να γίνει πρόεδρος των αρφαρών. Πρόεδρος. Στο χωριό, βεβαίως. Ναι. Θα υποβιβαστεί ο αστέρας ρούλα. Τρέξε στα αρφαρά. Τρέχει. Η γη σου μια πρωτοβουλία να σωθεί. Να σωθεί ο αστέρας αρφαρών. Θα πάει, ναι, 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 θα κάνει έτσι, 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 ναι, ναι, παιδιά μου. Και είναι παιδιά που είναι η ομάδα. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για ρούλα και για τηλεθεάσεις στο παρελθόν, παιδιά. Και στο παρόν, κοιτάξτε τώρα. Το παρόν είναι το θέμα. Το θέμα που θα βάλουμε τώρα, τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι, παιδιά. 5 και 18. Έτσι, είναι τόσο ακριβώς. Την Δευτέρα που θα δούμε. 17 είναι πρώτα. 17. Όταν θα δούμε τα νούμερα, θα δείτε ότι 5 και 17 και 14, ξέρετε που θα έχει πάει τηλεθέαση αυτήν εδώ. Εκεί που δεν μπορείτε να ζήσετε ποτέ, γιατί εμείς έχουμε... Τίποτα, ισοπεδώνονται οι άλλοι. Δεν ήταν με αυτόν. Πρότασή μου λοιπόν είναι να μου δώσετε μία εκπομπή σε κάθε μεγάλο ΜΜΕ, μία στον Αντένα, μία στο Μέγα, μία στον Αλφα, μία στο Σταρ, στην οποία εκπομπή θα έχετε τις γνωστές ακροαματικότητες που έκανα εγώ 60%, 64%. Και να κάνουμε επιτέλους ενημέρωση. Επιτέλους να κάνουμε τηλεόραση. Ο κύριος Πάλμος στον παλμό της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως. Έτσι πρέπει. Γιατί τώρα εμείς κάνουμε 64%, να το ξέρετε, να το θυμάστε. Εγώ λέω να βγαίνει και στα περιοδικά. Πώς βγαίνουν αυτά, εκτός από το χελό, το OK, ας πούμε, που βγάζει ακόμα το Μενεγάκι. Να έχει Μενεγάκι Πάλμο. Ναι. Να παίζει αυτό το ντουέτο στο εξώφυλλο. Να είναι ο Πάλμος με την τσάντα στα ψώνια. Ναι. Ναι. Ο Πάλμος που μπαίνει στο αυτοκίνητο με γυαλιά και κοιτάει. Ναι. Και με το ακουστικό. Και με το κινητό. Και με το κινητό έτσι. Και με τη σαγιονάρα βγαίνει ο Πάλμος από το πεντηκύλο. Το πρώτο μπάνιο του κυρίου Πάλμου. Το πρώτο μπάνιο. Στημένα παπαρατσίστηκα. Το πρώτο μπάνιο του κυρίου Πάλμου. Ναι. Τέλεια, παιδιά μου θα είναι. Λοιπόν. Πάμε. Ποιο γνωστό τη τηλεόραση είπε για τη Ελένη Μενεγάκη. Ότι δίνει κουτόχορτο σε όλη την Ελλάδα 20 χρόνια και ότι η Ρούλα Κορομιλά
παρουσίαζε εκπομπές υψηλότερου επίπεδου. Βεβαίως. Ποιος γνωστός κύριος πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο εξωτερικό για να βρει τον έρωτα των ονείρων του και περπάτησε 8,5 ώρες από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι της για να τη συναντήσει. Ελληνικό. Πλάκα κάνεις. Και ποια διάσημη κυρία ανέβασε στο Instagram φωτογραφία μπρατσωμένου μοντέλου με κολακευτικό σχόλιο για τους χιλιακούς του και εκείνος τρελάθηκε από τη χαρά του και ψάχνει ένα γονείο να τη βρει και να τη βγάλει ραντεβού. Συγγνώμη, είμαι εγώ και ανεβάζω έναν άντρα μπρατσωμένο και λες τι ωραίο. Στο Instagram. Ναι, και λες. Ρε παιδιά αυτό. Ναι. Κάπου θα τον είδε και. Ανεβάζεις πολλούς τέτοιους. Καμιά φορά, αλλά δεν είχε πράγμα ποτέ. Ναι. Πιανό λοιπόν. Διάσημο στάρ βγήκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα στο ελληνικό βίντεο που τον δείχνει να έχει μεταμφιεστεί σε Χίτλερ που φοράει νηφικό. Ναι. Λοιπόν, ελληνική showbiz κάνει fashion police στο χθεσινό Madwalk, έτσι, μαντάμ. Και επίσης θα μάθουμε ποιος γνωστός τραγουδιστής είναι σε τέτοια κόντρα με την πρώην γυναίκα του που αναρωτιέται αν το παιδί είναι δικό του. Α, έχει και δικαστήρια, το έχω ακούσει. Το έχεις ακούσει. Ποια γνωστή κυρία κυκλοφορεί με σωματοφύλακα επειδή ένας άγνωστος της κόλλησε το όπλο στο στομάχι και διδιέταξε να τον ακολουθήσει. Και μετά. Ελληνίδα. Τι της έκανε μετά, θα μας τα πείτε. Έτσι πάει. 1, 2, 3 kick, 1, 2, 3 kick. Αυτό είναι. Μικρή, μεγάλη. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, έλατε πώ του ήρθε τώρα το Χάλι Γκάλι. Χαρούμενο. Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Όχι, σε υπερπαραγωγή. Ελένη το κορίτσι του Μάιμερ, στην καρδιά μου, η αγάπη. Για την καρδιά μου, ένα κύκλο κάνει, γύρω-γύρω. Να το δούμε να πούμε ότι είναι και από πίσω έτσι. Και θέλω να σα πω ότι μετά την. Είναι αληθινά. Ναι, ναι, ναι. Και μετά την εκπομπή θα βγει έτσι το βράδυ. Ναι, όποιο με δει στον δρόμο και θα κυκλοφορήσει στην Κυψέλη. Γιατί δεν λες και τα άλλα, Μαρία. Μην τη μαδίσετε, έτσι θέλει να κάνει κλάπη. Ναι, αφήστε την αρχή το βράδυ έτσι. Άμα τα λέμε όλα, να πούμε και τα άλλα που είχε πάθει την προηγούμενη φορά που γέμισε εκεί πέρα όλα τα μυρμήγκια πήγανε πάνω στο κεφάλι. Μελίγκρα. Μελίγκρα. Ήταν όλοι μαζεμένοι από τον δρόμο. Τώρα τα παραγγείλαμε. Ξεκασμένα. Επίση ο τυχερό θα κερδίσει το λουλούδι μου απόψε για εσά. Το αμύριστο. Έρα τι πάθαμε! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Δεν μπορώ, παιδιά! Να σε καλά, βρε κορίτσι! Έλα, πάμε να δείτε ένα άλλο κορίτσι! Αγνώριστο. Αγνώριστο. Το λέω ότι είναι κορίτσι γιατί θα μπορούσε να είναι και αγόρι. Στην εφηβεία έτσι είναι. Πάπα, τα γυαλιά είναι χάλια. Ναι, ναι, ναι. Fugulive.papakistar.gr, παιδιά μου, είναι αυτό το mail μας. Πάμε παρακαλώ στον πρώτο γύρο. Έλα, Γιάννη. Έλα, παιδιά, έλα. Παραμονή πρωτομαγιά σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι, παραμονή. Το είπα. Το είπα. Αυτό είναι σωστό. Μπερδεύτηκε τα λουλούδια, παιδιά, μην το παρεξηγείτε. Και από τα λουλούδια, παιδιά. Παραμονή πρωτοχρονιάς, λοιπόν, αγαπητέ. Πρωτοχρονιάς. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Ξέρετε λοιπόν τι μέρα είναι, οπότε λέω ρε παιδί, να ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά, να βάλουμε λίγο ρομαντισμό στην ιστορία. Η αλήθεια, παιδιά μου, είναι ρε παιδί μου, ότι σε αυτή την περιβόητη ερώτηση που κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, ποιο είναι έτσι το πιο ρομαντικό πράγμα που έχει κάνει για ένα μεγάλο έρωτα. Ναι. Τι ξενεροσιές ακούμε, έτσι. Άντε σου λέει, πήρα ένα καράβι και πήγα μέχρι την Πάρο να τη βρω. Καλέ, εδώ σα έχω. Μεγάλη τρέλα που πήγε να τη δει. Τι έλα να κάνω, κάτσε να μην την βλέπει, δεν κατάλαβα γιατί το λέω. Πες τα, Μαρία μου. Εδώ όμως, παιδιά μου, σας έχω υπερατλαντικό ταξίδι, το οποίο συνδυάζεται με 8,5 ώρες πεζοπορία. Γιατί δεν είχε ταξίδι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, αλλά σου λέει ο άνθρωπος ταξίδεψε σε μια ξένη χώρα, δεν έβρισκε ταξί και το πήρε ποδαρά του. Και σου λέει θα κάνω μια ώρα, θα κάνω δυο. Άντε, ναι. Παιδιά, 8,5 ώρες περπατούσε. Συνήθισε. Κάλους βγάλαν τα πόδια του.
Δεν ξέρω τι λεπτομέρειες. Παιδιά μου, το θέμα είναι άμα είσαι σε μια ξένη χώρα. Πας από εδώ, πας από εκεί, δεν ξέρεις πού να προσανατολιστείς. Ναι. Άσε με, το έχω πάθει. Στην Τουρκία με την Καλομήρα. Πόσο περπάτησες, μόνος σου ή με την Καλομήρα? Καλέ, το βλέπω εγώ απέναντι τι είναι. Πήγαινα. Δεν έφτανα ποτέ στο ξενοδοχείο. Πήρα ταξί. Γύρωσες γύρω πιθανότατα. Έτσι απλά. Είναι και λίγο ζώο, δεν το έχω και πολύ. Λοιπόν, σας έχω φωτογραφικό υλικό και μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κύριος είναι πολύ γοητευτικός. Μόνο αυτό λέω. Και πάω στο νούμερο 1 και ποιον έχω εδώ. Ποιος είναι? Έχω τον Ορφέα τον Αυγουστίδη που πρωταγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα, στο γιο της Μαρία Τζομπονάκη, βεβαίως θα το πούμε και αυτό. Ο οποίος, παιδιά μου. Και γιο του Αυγουστίδη. Ναι, αλλά εγώ τη Μαρία αγαπώ. Ναι, τη Μαρία αγαπώ. Αυτή ξέρω κιόλας. Το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι από τα παιδιά τα οποία, ρε παιδί μου, όταν θέλουν να μιλήσουν για έρωτα, μιλάνε για έρωτα με τις πράξεις τους. Μάλιστα. Ναι, ξέρω εγώ από κάτι άλλες κοπέλες που είχε δεσμό. Δεν μπορώ να πω ποια. Εσύ, Μαρία, την ξέρεις, είναι φίλη σου. Τόνια το μικρό. Α, μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Και στο επόμενο έχω τον Νίκο τον Βερλέκη, παιδιά μου. Ο Νίκος ο Βερλέκης, βεβαίως, που πρωταγωνιστεί στο Μπρούσκο που βλέπετε κάθε απόγευμα στον Αντένα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ μεγάλος καρδιοκατακτητής. Βεβαίως. Σαν να λέμε Νίκος Γαλιανός, ας πούμε, έτσι, στην ίδια κατηγορία το βάζω. Γαλιανός. Είπα Γαλιανός. Πάω παρακάτω, Νικόλα μου, γιατί σήμερα δεν το έχω. Και εδώ σας έχω τον Ανδρέα Γεωργίου που δεν τον έβαλα τυχαία, γιατί παίζει και αυτός στον Μπρούσκο. Επίσης... Όλο τον Μπρούσκο έχει βγάλει Playboy, δες. Έμα, και Θεοχάριο Ανίδης έχω μέσα και δεν συμμαζεύεται. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ανδρέας, σου θυμίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση και με το Λονδίνο και με την Αμερική. Τι είναι αυτή η σχέση? Έχει σπουδάσει εκεί, ήταν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Μήπως, λέω τώρα, σε βοηθάει αυτό με τον υπερατλαντικό τον έρωτα? Μάλιστα. Και πάω και στο νούμερο 4 και σας έχω το Σταμάτη, το γονίδι, ο οποίος καλά. Γαρδέλη. Κάτσε να πάρω τη γιαγιά μου. Να πάρω τη γιαγιά μου να σου κάνω ένα ξεμάτιασμα γρήγορα. Για όντως, κάτσε το πλάκα. Είναι πολύ ερωτευμένος, δεν ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το Σταμάτη, το Γαρδέλη, παιδιά μου, ο οποίος, αν μιλάμε για Playboy, τον 80's, ο οποίος σημάδεψε μια ολόκληρη δεκαετία, είναι αυτός. Και έχει κάνει και τη συγκλονιστική δήλωση για τη γυναίκα του όταν χώρισε, ότι εγώ δεν χώρισα, αναβάθμισα τη σχέση μου. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ποιος λοιπόν, κυρίως της Σόμπης, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στο εξωτερικό για να βρει τον έρωτα των ονείρων του και περπάτησε 8,5 ώρες από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι της για να τη συναντήσει? Φώτης. Ο Φώτης. Καλύτερα, γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, Φώτη μου, 1 για σένα. Ο Θεάς Αυγουστίδης, 2. Νίκος Βερλέκης, 3. Ανδρέας Γεωργίου ή 4. Σταμάτης Γαρδέλης. Άκου, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης έχει μιλήσει για τους ερωτές του. Θα το είχε πει, θα το είχαμε ακούσει καιρό τώρα. Έχει αυτό πει... θα το είχε πει. Τι λες, μωρέ, για να... καλά. Καλά τώρα, ο Ορφέας Αυγουστίδης δεν τον έχω. Δεν ξέρει τις φίλες. Εγώ πιστεύω ότι είναι παλαιά σκοπής γόης αυτός. Λες. Βέβαια. Θα σου βάλω το 2 Νίκος Βερλέκης. Αυτό είναι σωστό! Έτσι! Αυτό είναι σωστό! Τέλειο, μπράβο μου. Έτσι όπως τα λες. Ο Βερλέκης, Οχτώμιση ώρες. Παιδιά, φοβερό. Έδωσε συνέντευξη στο γιου και τα είπε όλα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί έχει πολλά ο ίδιος που τα λέει. Αλλά εγώ θα σας πω τώρα στην ίδρυκα. Έχω ξυπνήσει από το πρωί με τα καπέλια του Νίκου του Αποστολόπουλου, παιδιά. Άντε πάλι. Τι μένω σε αυτό κατά της Ελένης, της Μενεγάκη. Δεν το καταλαβαίνω. Και ειλικρινά, χθες που πήγε στα Kardashians και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τον ρώτησε βέβαια για τη γνωστή ιστορία με τα παιδιά. Το θέμα που αναφέρθηκε στην Ελένη και για τα 20 χρόνια που ταΐζει όλη την Ελλάδα κουτόχορτο, δεν τον ρώτησε τίποτα. Εκεί που ήταν, ξέρεις, ότι μου πει: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολέο. Και να σου πω. Και λέει αυτός: Εσείς που τι ωραία που τα λέτε, μήπως κάποια στιγμή θα θέλατε να κάνετε κάτι στην τηλεόραση? Και παίρνει αυτό σαμπάριζα και λέει: Μα να σου πω κάτι άλλες 20 χρόνια που καλύτερες από μένα. Και αρχίζει, παιδιά, γιατί ένα... υπάρχει κάτι, έχουν κοντραριστεί ποτέ? Μαρία μου, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Δεν έχει καλέσει ποτέ τον Αποστολόπουλο? Δεν ξέρω. Μήπως, ας πούμε, δεν του έχει δείξει ρούχα του? Μήπως κάτι υπάρχει εδώ, δεν εξηγείται διαφορετικά. Μήπως, ας πούμε, την καλού της έλεγε να σου δει, να δείξω κανένα ρούχο? Μπορεί. Κάτι θα υπάρχει, παρασκήνιο. Γυρνάει τη Δευτέρα η Ελένη, θα μας τα πει. Ναι, εσύ. Αλλά, παιδιά, κάτι θα ασχοληθεί. Έχω κι άλλο παρασκήνιο, το οποίο βεβαίως αφορά στα Madwalk που γίνανε χτες. Μάλιστα. Ένα θα σας πω. Ποιες κυρίες συναντήθηκαν?
ήταν και η Δέσποινα Καμπούρη και η Έλενα Πάπα Βασιλείου και η Κατερίνα Στικούδη. Και οι τρεις μαζί στο ίδιο καμαρίνι. Καλά, πρώτη στάξη. Στο ίδιο καμαρίνι. Μαρία, καλά ένα καμαρίνι, έχουμε φανταστεί. Ήδρυγα. Καλέ, επίτηδες θα κάνουμε. Ναι, τώρα. Εντάξει, την Πάπα Βασιλείου και την Δέσποινα μπορείς να τις... Αφού έχουν εκπομπή, δεν έχεις. Ένα θα σου πω, Μαρία μου, και εμένα τώρα σε αυτά, στις σύντρικες να με ακούς, έτσι. Τι δεν συναντιούνται μόνο στο πλατό. Εκεί μέσα στο κανάλι κάποιος τους έχει βάλει να σκοτωθούν, δηλαδή αυτό είναι δάχτυλο. Εξυπίτηδης. Θα δεις τι ακριβώς είπε Καμπούρη και θα καταλάβεις τι εννοώ. Επίσης έχω και αποκλειστικότητα που μου την έδωσε ο Φώτης Αργουλόπουλος. Τι? Το μήνυμα του Ζαν Πολ Γκοτιέ και τη Μελίνα Μαρκούρη. Καλά, δεν είναι αποκλειστικότητα. Εγώ τώρα το είδα. Το έχεις δει σε μια άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω κυκλοφόρησε. Για πάμε. Ο Νίκος Αποστολόπουλος ξαναχτύπησε και μιλώντας στα Καρντάσιανς είπε ότι η Ελένη Μενεγάκη ταΐζει τον κόσμο κουτόχορτο. Θα γινώσουν σημαντικές. Ναι, βέβαια, απόλυτα. Θα τάχωνες. Θα τα έβαλα πάρα πολύ καλά. Εδώ έχεις γνώμη. Είναι άνθρωποι 20 χρόνια στην τηλεόραση και έχουν πάρει τον Guinness. να έχουν βγάλει λεφτά. Ήδη η φιλενάδα σου, η Ελένη Μενεγάκη, που δίνει κουτόχορτο σε όλη την Ελλάδα 20 χρόνια και όμως είναι πλούσια και πρώτη. Γιατί κουτόχορτο είναι πάρα πολύ. Γιατί πάλι με την Ελένη, έχεις κάτι με την Ελένη. Μα δεν έχω με την Ελένη, μην το κάνεις και εσύ. Η Ελένη είναι η πιο έξυπνη γυναίκα που έχω γνωρίσει. Είναι πανέξυπνη γιατί δίνει κουτόχορτο στον κόσμο και είναι πρώτη. Στη συνέχεια σύγκρινε τη ρούλα με την Ελένη, λέγοντας. Θέλω ψυχολογική εκπομπή άλλο επίπεδο, αγάπη μου. Πώς ότι γίνεται, δεν μπορώ να το απαιτήσω. Θέλω να ανοίξω κι εγώ το καταραμένο το κουμπί. Έκανε η Ρούλα η Κορομιλά, έκανε εκπομπές καταπληκτικές. Εκείνη ήταν ψυχαγωγία. Γιατί τώρα η Ελένη δεν κάνει ψυχαγωγία. Τέλος πάντων, για μένα δεν κάνει. Πώς να σου το πω. Διαφωνώ, αλλά. Δεσμεύει μόνο εμένα. Δεν έχω τίποτα να πω. Θα μπορούσα να δώσω και τη ζωή μου για την άποψή σου. Ακόμη και αν διαφωνώ. Έχει φύγει από τον Αντένα Μενεγάκη. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχετε κάνει όταν ήσασταν ερωτευμένος? Ρώτησαν τον Νίκο Βερλέκη και εκείνος μας άφησε άφωνος λέγοντας. Έχω κάνει πολλά. Όταν ήμουν ερωτευμένος, ήμουν τον άκρον. Μια φορά είχα πάρει το αεροπλάνο, πήγα σε άλλη χώρα και περπάτησα 8,5 ώρες για να δω την κοπέλα μου. Καψουρεύομαι εύκολα. Είμαι ρομαντικός και τρυφερός. Περισσότερο από ό,τι φαίνομαι. Γιορτή της μόδας και της χαράς, σου λέει ότι είναι το Madwalk. Γιατί δεν λένε καλύτερα ότι είναι η γιορτή της ίντριγκας? Όπως διαβάσαμε στο merimeri.gr, στα παρασκήνια, η Έλενα Παπαβασιλείου με τη Δέσποινα Καμπούρη και η Καμπούρη με τη Στικούδη δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά η Καμπούρη, είπε. Επειδή είστε εδώ και με την Έλενα σήμερα και η Έλενα θα περπατήσει, νομίζω. Στο ίδιο, για τον ίδιο σκοπό θα περπατήσουμε, ναι. Ωραία. Που σημαίνει όλα καλά, όλα πια έχουν αποκαταστήσει την εκπομπή και πάτε κανονικά κάθε μέρα. Κάνουμε αυτό που πρέπει για να κυλούν όλα καλά στην εκπομπή μας. Στραχωρηθήκες λίγο με το περιστατικό αυτό, μόνο θέλω να σας πω. Ευνηδιάστηκα λίγο, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Ενώ η Στικούδη με τη σειρά τη περιορίστηκε να πει. Που είναι και Δέσποινα Καμπούρη εδώ, μιλήσατε. Δεν έτυχε να την δω. Δεν έχει τύχει τίποτα, βρε Κατερίνα μου. Τι, όχι, δεν έχουμε χωρίσει κάτι. Ναι, αλλά όχι στο στόμα. Η Κατερίνα Στικούδη είπε ότι αν σε δει θα σου δώσει ένα φιλί. Το έδωσε. Δεν την έχω δει ακόμα. Δεν την έχω συναντήσει ούτε στα backstage. Δεν ξέρω. Και μια και πιάσαμε τα μοδίστικα, ο γνωστός φιλέλληνας Ζαν Πολ Γκοτιέ απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι αγαπάει περισσότερο από πολλούς άλλους τη Μελίνα Μερκούρη. Ενόμιμο influencé de par sa joie de vivre, de par ses chansons, de par sa voix extraordinaire, son attitude, sa manière de fumer, sa manière d'être. Donc pour toi, Mélina, Sarapo. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Μουτσινάς στόλισε για άλλη μια φορά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παρομοιάζοντας την εμπειρία που είχε μαζί του με τη στρατιωτική θητεία. Πας ψυχολόγο, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Γιατί? Και δεν έχω δουλέψει με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, για πες μου, πρωινός καφές. Δεν θέλω τώρα να πω και τίποτα. Γιατί εγώ έχω δουλέψει με τον Γρηγόρη. Και δεν σου λέω και τίποτα. Άκουρε τι είπε. Είσαι μάγκας επειδή έχεις δουλέψει με τον Γρηγόρη. Δηλαδή, εσύ είναι στρατός, ρε. Στρατός, ρε. Καλόνια ο Γρηγόρης. Έχεις δουλέψει με τον Γρηγόρη, όχι. Όταν δουλέψεις θα σου πω. Τώρα είναι πολύ καλά. Τώρα είναι πολύ καλά. Α, τελικά αυτό πήγε στον ψυχολόγο να δεις αν αυτό δεν είναι καλά. Ναι, πήγα και μου είπε δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Ο άλλος είχε. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω. 35 παρόντες. 5 δικαιολογημένοι. Στην αναφορά τρεις. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω κύριε Λογαγέ, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια. Και από πότε έγινες αγρότης? Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λογαγέ. Το βλέπω. Έτσι, έτσι, έτσι. Μπράβο, 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 μπράβο. Έχω έκπληξη. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα εμείς στο merimeri.gr, επειδή έχουμε μία στήλη μάλιστα κάθε μέρα που λέγεται Λαϊκό Δικαστήριο, ζητήσαμε από τον κόσμο να τοποθετηθεί στο θέμα της ημέρας, που είναι βεβαίως ο Νίκος Αποστολόπουλος και το μένος του για την Ελένη Μενεγάκη. Ρωτήσαμε λοιπόν τον κόσμο να μας πει αν συμφωνεί με την άποψη του Νίκου Αποστολόπουλου ότι η Ρούλα παρουσίαζε εκπομπές υψηλότερου επίπεδου από τη Μενεγάκη. Με παίρνει ο Γιάννης τηλέφωνο και μου λέει να βάλουμε σήμερα στο Λαϊκό Δικαστήριο τη Ρούλα. Του λέω το χοντρένουμε, ρε Γιάννη, γιατί.
φανταζόμουν ότι λείπει η Ελένη, είναι όλο αυτό. Παιδιά, έμεινα με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Για πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε την κάρτα. Τι ψήφισε ο κόσμος στο merimeri.gr? Ρούλα ή Ελένη, εσείς αποφασίζετε. Και τι αποφασίσατε? Το βλέπετε το σκορ. Ότι εκπομπές της Ρούλας ήταν πολύ καλύτερη στο 67%. Μάλιστα. Και έλα, το υπόλοιπο... Ναι. Τους λείπει η Ρούλα. Τους λείπει η Ρούλα, παιδιά. Αυτό πιστεύω, ναι. Πες το στη φίλη σου, που έρχεται στα πιζανάλα. Να τα ακούσουμε και τα κανάλια. Έτσι, τους λείπει η Ρούλα. Μιλάμε όμως για ποιες εκπομπές από όλες, γιατί έχει κάνει ρίχνο. Αλλά ένας άνθρωπος που λείπει από την τηλεόραση 2-3 χρόνια και κάνει τόσο... Ενώ η Ελένη έχει γεννήσει, δεν το έκανε πολύ. Η Ρούλα πέρσι η συμμετοχή της δεν ήταν πολύ μεγάλη. Στο Just. Μπράβο. Όχι, όχι. Όχι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, έλα, έλα, έλα. Πάμε παρακάτω, παιδιά μου, γιατί σας έχω την κυρία. Το Instagram τι το έχουμε να το κάνουμε, παιδιά? Να βγάζουμε φωτογραφίες. Να ανεβάζουμε όποιον μας αρέσει, να το παίρνει αυτός χαμπάρι και να θέλει να μας βγει. Όχι, το έχουμε για να ανεβάζουμε εμάς, κανένα φίλο μας, το σκύλο μας, καμιά παραλία. Αυτά. Δεν να παίρνουμε τώρα το μοντέλο με ανοιχτά τα μπλουζιά, με τον κυλιακό εδώ, με το λαγονοψωίκι. Γιατί άμα τον θαυμάζεις. Και τι από κάτω και καρδούλες. Και άμα είναι και... καλό της βγήκε. Τόσο διάσημη. Τόσο ζηλιάρα είσαι. Δεν μπορούσε να τον πάρει τηλέφωνο και να του το πει. Μιλάμε για πολύ διάσημη τώρα. Ένα που... θαυμασμό έδειξε. Εσύ θέλω, άμα στο κάνανε και έπαιρνε, ξέρω εγώ, μια πολύ διάσημη Τζένιφερ Λόπες να βάλει τη μούρη σου στο Instagram της, τι θα έκανες? Τίποτα δεν κρατούσε για μένα. Μόνο αυτό. Κάσε ρε Στέλιο, που δεν θα το έκανε γιγαντοαφίσα. Γεια σα, το είπα πριν ότι έχει συμβεί και ότι δεν το έκανα γιγαντοαφίσα. Γιατί το λέτε τώρα αυτό, για να το πω? Ναι, 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 έλα, πε. Γι' αυτό το λέμε. Όχι, όχι, δεν πει τίποτα, παιδιά. Να πάμε στην ερώτηση μετά. Πολύ καλά, λοιπόν. Σα έχω τέσσερι κυρίε. Ποια ανέβασε αυτόν τον υπερσεξουαλικό άνδρα με τον κοιλιακό και το αυτό και το. Πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη, λοιπόν. Η πρώτη είναι η Ριάννα. Κοχυλάκια έχει τα. Κοτσιδάκια έχει στα αυτά και στα εδώ έχει από όλα. Της βάψαν τα στήθια της. Ναι, τα μεμέ. Λοιπόν, ξέρετε, παιδιά μου, τι έχει πάθει η Ριάννα. Τι έπαθε άλλο? Σε βάφη. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ίδια. Λέει σε βάφη το κροκοντιλάκι. Το χρώμα της, όχι, ότι ανοίγει από τα πολλά τουρ που κάνει και από τα πολλά ταξίδια σε κρύες και ανήλιαγες χώρες. Τι λες, μωρέ? Έτσι το, εγώ τα λέω. Μόνο Μάικλ Τζάκσον τα έχει βγάλει αυτά. Έτσι έχει πει. Ω, καλά. Βεβαίως και βεβαίως και βεβαίως. Πάμε στην επόμενη. Μήπως το μοντέρνο, τον ωραίο, τον ανέβασε η Μαντόνα? Αχ, μπορεί να τον ανέβασε η Μαντόνα. Βέβαια, αυτός τώρα θέλει να βγει μαζί της και πολύ καλά κάνει. Φυσικά. Και αυτή θα θέλει. Θα θέλει και αυτή, σας λέω. Σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, η Μαντόνα είναι η πιο, θα σας πω, επιτυχημένη γυναίκα καλλιτέχνητα όλων των εποχών. Έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μπράβο, μπράβο και μπράβο. Μπράβο, τη φτούση κοπελάρα μου. Δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Η Πάρις Χίλτον. Και κοίτα πως είναι η φωτογραφία. Διαμοβαίνεται το... Δεν την μπορώ καθόλου, ξόμπλη. Βεβαίως ξόμπλη. Και για τα 21 της γενέθλια αποφάσισε να τα γιορτάσει. Για 21. Όταν ήταν 21, αποφάσισε, παιδιά μου, να τα... 21. Καλύτερα. Ναι, αποφάσισε λοιπόν να τα γιορτάσει σε 5 διαφορετικά μέρη. Σε Λονδίνο, σε Χόλιγουτ, σε Λασβέγκας, σε Νέα Υόρκη. Με τη διαφορά της ώρας το προλάβαινε. Το θυμάμαι αυτό. Ωραίο είναι να είσαι πλούσια και να τα καταφέρνεις αυτά. Δεν κουράστηκε. Τι να κουραστείς, βρε φως. Είναι ιδιωτικό. 21. Όλη ζωή μπροστά σου. Πάμε και στην τελευταία που είναι... Εδώ σας έχω τη Σάντρα Τιμπούλο. Παιδιά, η Σάντρα Τιμπούλο που βγήκε φέτος η πιο όμορφη γυναίκα της χρονιάς. Σωστά, του 2015. Στα 50 κάτι. Ναι, είδες. Περίεργο, ε. Φτιάχνει ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει. Τι να το κάνεις, Φώτη μου, έχει αλλεργία στα άλογα. Δεν θα δίνει όλα ο Θεός. Τερμίζεται ή βγάζει καντήλες. Τερμίζεται, βγάζει καντήλες. Ούτε στο χιλιόμετρο. Δεν είναι, δεν είναι. Να πεις, να ευχαριστηθείς τίποτα. Σηκωθείτε, είσαστε έτοιμοι. Ποια διάσημη κυρία ανέβασε στο Instagram φωτογραφία μπρατσωμένου μοντέλο με κολακευτικό σχόλιο για τους κοιλιακούς του και εκείνος τρελάθηκε από τη χαρά του και ψάχνει ένα αγωνίως να τη βρει και να τη βγάλει ραντεβού. Ήταν τέλειο. Ήταν μαεστρικό. Αλλάξαμε συστάθεια. Τέλειο ήταν. Ήταν ό,τι προσπάθεια. Μα έκανε τόσο... Υπερπροσπάθεια. Έκατσε όμως, είναι δυνατόν, παιδιά. Έλα,
έκατσα. Θέλω να πω το ένα ήταν μαζί, το άλλο ήταν κάτω. Ένα κάτω το πιάσα το σωστό το timing. Δηλαδή, το... Μαμά είναι να κάνουμε το ελαττήριο για να πιάσουμε το σωστό το timing, να το αφήσουμε. Να κάνουμε πέντε λεπτά. Άμα το θεωρείτε άδικο. Άδικο είναι, τα πάντα πάντα πάντα. Θα την παραλάβουμε. Μα πού να την πιάσω. Απαντάω εγώ. Έλα, έλα, έλα. Έλα, δώσε. Λοιπόν, είπαμε, Ριάννα, Μαντόνα, Πάρις ή Σάντρα. Όλες θα μπορούσαν να είναι. Η Σάντρα δεν θα το έκανε. Γιατί, επειδή είχε αλλεργία. Επειδή είχε αλλεργία στα άλογα. Αλλά και επειδή τώρα βγήκε και η καλύτερη της χρονιάς, δεν θα μπαίνει στην διαδικασία. Η Πάρις Χίλτον. Όχι, δεν τη βάζω την Πάρις Χίλτον. Είναι τόσο στην απόψω τελευταία. Πώς θέλει να έρθεις να πω μέσα. Ή τη Ριάννα ή τη Ματζόνα. Yes. Η Ματζόνα. Yes. Ξεκινάει περιοδία τέλη Αυγούστου την παγκόσμια. Μάλιστα. Και μπορεί να μην θέλει να πάει μόνη της. Μην τον ετοιμάζει από τώρα τον τόρο. Τον τόρο τον ετοιμάζει από τώρα, ε. Ματζόνα 2. Αμαντσακίνη. Λέγεται Ανδρέα Ντένβερ. Είναι 33 χρόνια μικρότερό της, μικρότερός της, είναι μοντέρνα. Α, δεν είναι πολύ μικρός. Είναι εντάξει, 33 χρόνια μικρότερός της είναι. Πόσο να είναι πια, ρε Μαρία μου. Ναι, είναι 30 δηλαδή. Πόσο είναι η Μαντόνα τώρα. Είναι 57. Όχι, είναι 56 η Μαντόνα. Α, είναι ακόμα 56, εντάξει. Ναι. Και έβαλε τη φωτογραφία του με τις καρδούλες, με τα τι ωραία. Μπράβο μετά, της όμως. Και αυτός την ψάχνει τώρα. Γαλαντόμα, γενναιόδορη. Βεβαίως, γαλαντόμα και γενναιόδορη. Την ψάχνει, θέλει να την βρει, να την πάει για φαγητό. Τι καλύτερο. Αλλά σας έχω και άλλες από πάνω. Τι να τρώει και η Μαντόνα. Αν πάει έξω, πού θα φάει. Αν πάει, αν ας πούμε έρθει εδώ πέρα και πας ας πούμε για παϊδάκια. Τετρομπάρμπουνο. Είμαστε το ίδιο. Όχι ρε παιδί. Αποφύνικα τρώει. Παϊδάκια ας πούμε στο Θησίο δεν θα φάει. Τι λες βρε πότε θα φάει παϊδάκια. Παϊδάκια καλά, σαν και εμάς είναι. Ούτε σουβλάκι, ούτε μουσακάτες, τίποτα. Τίποτα. Σκέφτε τον τζατζίκι και πολύ σας λέω. Τι ζει και αυτό. Η Μαντόνα να φάει τζατζίκι. Γαλακτοκομικά, με λακτόζι, να γίνει το δέρμα της έτσι. Μάλιστα, λακτόζι δεν τρώει. Γλουτένι δεν τρώει. Να τη θυμόσαστε όταν είχε πάει για μπάνιο που είχε βάλει το αντιλιακό το ρούχο ολόκληρο. Του δίτη αυτό με τα μανίκια. Σωστά, έχει δίκιο. Και λέγαμε για τον ήλιο. Σας έχω κι άλλα. Με ποιον επιάστη η Miley Cyrus να βγαίνει ραντεβού στο West, στο Hollywood. Άντε, μπράβο, γιατί στενοχωρέθηκα με αυτό το αλάνι. Και δεν είναι ο Πάτρικ, είναι άλλο. Έλα. Θα δείτε. Και επίσης ψοφάτε να δείτε, είμαι σίγουρη, το νέο κούρεμα του Justin του Bieber. Έλα, ρε. Έλα. Ψοφάνε τα παιδιά, αφού ψοφάνε οι άνθρωποι. Πάμε. Τι να κάνω, πάμε. Η Μαντόνα είναι ερωτικό λαγωνικό και το φρέσκο κρέας το μυρίζει από μακριά. Έτσι, κανείς δεν εξεπλάγει όταν είδε στο Instagram της την ημίγυμνη φωτογραφία ανδρός και τα 33 χρόνια μικρότερού της με το σχόλιο. Rebel Heart, 8 Packs, Hell for Yeah και ένα σωρό καρδούλες. Ο νεαρός αποκαλύφθηκε. Είναι προφανώς μοντέλο και ονομάζεται Andrea Denver. Μάλιστα, τόσο πολύ του άρεσε η ανάρτηση που φίλοι του διαδίδουν πως ψάχνει τρόπο να τη βρει και να τη βγάλει ραντεβού. Και στα δικά σας ηλεύθερες. Το έξαλλο Spring Break του Patrick Schwarzenegger του στήχησε, όπως όλα δείχνουν, τη σχέση του με τη Miley. Και ενώ όλοι περίμεναν να δουν αν πρόκειται για σχέση που θα κάνει συνεχώς on-off, μια άλλη φήμη σκέπασε εκείνη τις επανασύνδεσής τους. Η Miley εθεάθη στο West Hollywood με τον πρώην αρμονιστικό της Liam Hemsworth, μία μόλις μέρα μετά τα post της που φιλούσε όποιον έβρισκε. Κάποιοι λένε πως αφού έκανε τις τρελίτσες και τις κορδελίτσες της, πεθύμισε τις πιο ήρεμες μέρες που περνούσε στο ήσυχο λιμανάκι της. Λέτε η Miley να μας τα ξαναγυρίσει και να επιστρέψει το προφίλ της ήσυχης, αφοσιωμένης και αραβωνιασμένης Χάνα Μοντάνα. Μπα! Έτσι οραματίστηκε η Disney την παρουσίαση του βασιλιά στα υπόλοιπα ζώα της ζούγκλας στο Lion King. Και έτσι παρουσίασε ο Justin Bieber το νέο του κούρεμα. Γιατί σας ρωτώ, αν δεν ταιριάζει στο Justin ζωική μεγαλοπρέπεια, σε ποιον ταιριάζει? Δεν το έχει κόψει πολύ το εδώ. Ναι, πώς είναι του Στέλνου. Δεν ρισκάρει. Εντάξει, ένα κούρεμα ήταν απλό. Τα είχε μακριά, εγώ νομίζω δεν μας κάνει καμία πρόταση.
πρόταση. Έλατε. Λοιπόν, 2-0, κοβοράβο. Έλα, έλα να πάρεις τώρα. Έλα και έχουμε το μάντερ, θες, παιδιά. Όλα τα κορίτσια του κολεγίου περπάτησαν το Madwalk εχθές. Ναι. Τι εννοείς. Είχε πάρα πολλά παιδιά. Μου λέγανε και αυτοί και αυτοί και πολλά παιδιά. Ποιο κολεγίου παιδί είναι. Στο σχολείο, είχε παιδιά σχολείου. Είχε ένα σχολείο. Όχι ένα σχολείο. Πολλά παιδιά, ανήψια, κόρες, γη. Όχι γη, λιγότερο. Στην Ελληνικόπουλου και την Τζέννη, εμείς ξέρουμε την κοπέλα που. Είχε πολλά παιδιά που περπάτησαν. Και αν προσέξεις τα πλάνα, βλέπεις παιδιά που έχουν. Α, και τις Ναθαναήλ, τις δύο κόρες, είδα. Πολλά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, η πιο καλή είμαι εγώ. Άλλη μόνο. Και θα δώσει και το λουλούδι. Εσύ πρέπει να περπατήσεις. Πρέπει, λες. Αν μου βάλουν εμένα τα κούνια όμως, ξέρεις τι θα γίνει. Δεν έχει σημασία, πρέπει να περπατήσεις. Θα περπατήσω. Δεν θα περπατήσω, θα πετάξω γιατί καταλαβαίνεις εθέρια. Υπάρχει λοιπόν. Ωραίο είναι, μου αρέσει πολύ. Έχει πάρα πολύ. Παπούτσι δεν πρόσεξα. Όλο είναι τέλειο. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο, μπράβο της, έτσι. Και Ελληνίδα στα μάτια. Μπράβο και σώμα. Και η κυλίτσα έξω, έτσι. Το κορόπ. Το βλέπουμε το κυλίτσα. Ωραίο, έτσι. Εμένα μου πάει το μυαλό αμέσως. Σου πάει, ε. Λοιπόν, σου πάει. Εμένα κάπου πάει, αλλά για να βάλει. Σάσα στα μάτια, Ελένη Φουρέιρα, Μελίνα Βέγκα, Άννα Μπρέλεβιτς. Δεν μου πήγε το μυαλό, αλλού πήγαινα. Και εμένα στη Φουρέιρα πήγε, και εμένα. Αλλά τώρα που έχει και τη στα μάτια. Αλλά όχι. Αλλά ναι. Φουρέιρα, δύο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Και μετά μέσα. Το μαλλί. Το μαλλί είναι ένα. Πώς είναι τη Τζέννη. Αλογοουρά. Πολύ, πολύ μακρύ. Πολύ όγκο. Ναι, ναι. Και μέσα μετά ήταν ένα χρυσοπίκυλο Beyoncé. Μάλιστα. Μετά μέσα. Α, μέσα στην. Ναι, για το σοου. Επίσης φανταστικό, λοιπόν. Αυτό παιδιά δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί κάτι επάνω. Όχι. Το βρίσκω. Είναι τρύπες. Α, τρύπες. Και είναι και το όλο. Είναι και εντυματάκι σκέψη. Πλεκτό, πώς το λένε σε αυτό, στο χέρι. Σε ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο φοράει βανδύ. Πού? Το μαύρο. Το μαύρο. Το μαύρο είναι ωραίο. Για την πίστα. Ναι, καλά, και εδώ για μάτι. Α, και για το μάτι να το βλέπω. Ωραίο θα ήταν. Το άσπρο όμως δεν μου πάει. Όχι. Λοιπόν, καλά, καταρχάς πολύ τόλμη. Που είναι χαχόλικο κάτω και πέφτει έτσι. Που όχι, εδώ... όχι, όχι, δεν είναι κακό. Το ότι είναι η δαντέλα σε αυτό, ναι. Αλλά καλά έκανε είναι. Και το έβαλε. Δαντέλα κυπούρ. Γιατί αλλιώς τι θα λέγαμε. Ναι. Κυπούρ. Δεν είναι κυπούρ. Πώς δεν είναι κυπούρ, αφού είναι με βελονάκι. Η κυπούρ αυτή είναι. Η κυπούρ είναι το βελονάκι. Το δαντέλα κοφτό. Γελονάκι. Γελονάκι. Βελονάκι, λοιπόν. Έχεις Λυδία Παπαϊωάννου, Μέρη Σινατζάκη, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Αντιγόνη Ψυχράμη. Ποια να πω τώρα. Πες μία. Η Σινατζάκη δεν θα το έβαζε. Λέω εγώ τώρα. Ντορέτα επίσης, αυτή θα είχαν κάνει και πολύ σολάριον πριν και δεν θα ήταν τόσο άσπρες. Λες. Και αντιγω... Άρα η Λυδία είναι τόσο άσπρη, ενά. Η Σινατζάκη και δίπλα είναι η Ντορέτα. Άσπρες όμως αυτή τη φορά. Πολύ άσπρες. Ήθελε, άμα την έβαζε και ήταν μαυρισμένη το άσπρο. Μπορεί να ήταν αλλιώς, ναι. Άλλο. Θα ήταν σαν να ήταν στο ροντέο μετά. Όχι, πάλι Μαρία από μένα, έλα, μπράβο. Ωραία είναι, μ' αρέσει να βλέπω ρούχα. Αυτό ήταν χτες. Ναι, 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 ναι. Ωραίο. Η μπλούζα έχει ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά η παπούτσι. Δεν, ναι, είναι, δεν είναι παπούτσι καλό. Για να πας εκεί. Θέλει ένα παπούτσι με πιο φαντασία. Ναι, δηλαδή, γόβα, ναι. Βάλε ένα πέντυλο, ωραίο να στραφταλίζει. Γι' αυτό ωραίο! Να είναι λίγο πιο κοντό το παντελόνι. Το παντελόνι είναι το θέμα μου εμένα. Και το παντελόνι και η γόβα. Το ήθελα πιο στενό το παντελόνι από το γόνατο και κάτω. Και εγώ, και εγώ. Δηλαδή, είναι τόσο ωραία η μπλούζα και εντυπωσιακή. Θες από κάτω κάτι με κερδίσει. Ένα ωραίο κρυστάλλο παπούτσι. Μία φούστα χρυσία σημαίνει. Το παράκανε, ξέρει. Φανταστική θα ήταν λοιπόν. Επιλογές Κατερίνα Καινούριου, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ελένη Βαΐτσου, Αγγελική Λιάδη. Ελένη Βαΐτσου, ποια είναι ρε παιδιά. Στον Μπρούσκο είσαι πρωταγωνίστρια του Ανδρέα Γεωργίου. Κοίτα, πολύ γυμνασμένη. Να πω πως είναι η Λιάδη ή η Παπαδοπούλου. Πες παιδί μου να τελειώνουμε. Καινούριο τέτοιο παντελόνι δεν θα βάζει, θα βάζει κολλητό. Βέβαια, να φάνουμε τα προσώματα. Δύο. Μπράβο! Ωραία μαλλί! Αυτή η μπλούζα τι είναι σχεδιαστή να είναι, ξέρουμε. Ενδιαφέρον. Να μάθουμε, είναι ωραία μπλούζα.
Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα απαντήσω εγώ μετά, έτσι. Θα απόψεις του Φώτη. Βεβαίως, θα περιμένει όλος ο κόσμος, γι' αυτό το τιζάρο πριν τη διαφήμιση. Αλλά έχουμε και άλλα να μάθουμε, όπως για παράδειγμα, μια πολύ γνωστή Ελληνίδα κυκλοφορεί μόνο με σωματοφύλακα, διότι κάποια στιγμή ένας άγνωστος την πλησίασε με ένα πιστόλι και της είπε: «Για ακολούθησε με, που έχω να σου πω». Α, μας είπες να μας πεις και όταν τον ακολούθησε μετά τι έγινε κτλ. Έχω όμως κι άλλα να σου πω, παιδιά, έχω κι άλλα. Συναντήθηκε η Σάσα Σταμάτη μαζί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ρε γλέντια! Δεν μιλούνται. Της έδωσε λεφτά. Ωραία γλέντια! Πάμε! Εμένα ο Στέλιος πολύ μ' αρέσει. Σ' αρέσει σήμερα, Μαρία, αυτή η μπλούζα. Ναι. Και πολύ ωραίο. Μου θυμίζει ένα καθηγητή μου. Ναι, τώρα θα είναι στη σύνταξη. Τον κύριο Φλωρά. Παππού, θα στη φέρω τώρα. Μόλις έρθω στο Βόλο, θα στη φέρω δώρο. Και ο παππούς με το φανελάκι. Άμα είχε και τσεπάκι, Μαρία. Εσύ θα βάζεις την κάρτα περιορίστων διαδρομών. Και την τσατσάρα. Δεν ξέρεις την κάρτα. Έλα, να σου πω. Κάρτα περιορίστων διαδρομών. Τι μπορεί να είναι. Με τι όμως. Με ένα εισιτήριο. Με κάρτα. Μια κάρτα τέλος πάντων. Ναι, έχεις μια κάρτα και μπαίνεις όλο. Το πληρώνεις με το μήνα. Άκου να δεις τι φτιάξανε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τώρα είναι παλιό αυτό. Κερατάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε στο κουιζάκι μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι η ωραία η κοπέλα. Όχι και ωραία. Έγινε ωραία. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε πόσο ωραία έγινε. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Σαν και εμένα, παιδιά, στην εφηβεία μου. Σαν και εσένα, Γιάννη μου. Τι δουλειά κάνει τώρα. Μοντέλο. Μοντέλο. Λοιπόν, www.boomlive.gr. Πάμε δεύτερο γύρο. Έλα να έλα. Ησυχία, να ακούσουμε όλη την άποψη του Φώτη. Κρεμόμαστε από εκεί. Έλα. Ακούστε να δείτε. Αυτό το φόρεμα, εμένα μου αρέσει. Μπράβο. Έτσι, μου αρέσει γιατί είναι μια δημιουργία κάποιου και δεν ξέρω ποιανού είναι. Αλλά φαίνεται ότι είναι ρε παιδί μου. Δημιουργία. Ναι, δεν είναι άσχημο. Αλλά στα μάτια δεν θα το έβαζα. Όχι. Εγώ προσωπικά. Πού θα το έβαζα, στην πρεμιέρα του όσα παίρνει ο άνεμος. Ίσως. Αφού έχει γίνει πριν από 100 χρόνια. Μπορεί να ξαναγινότανε. Μάλιστα, να το κρατήσει την δουλειά του. Το sequel. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φόρεμα, καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Σου κάνει κάτι για Όσκαρ, α πούμε. Όχι, μια τουαλέτα μακριά δεν θα ήταν για τα Madwalk. Γιατί τα Madwalk θα θες πιο μοντέρνα, θα θες λίγο πιο. Πιο σύγχρονα, ναι. Πιο σύγχρονα. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη τουαλέτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Γιατί δεν το ξέρουμε. Όχι. Νομίζω ότι ξέρω, θα σας πω μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι. Λοιπόν, Ευαγγελία Ραβανή, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Κατερίνα Στιγμούδη, Μαρία Ρένα Κυριάννη. Είναι κρεατιόν, κατάλαβε. Κρεατιόν. Κρεατιόν. Φανταστικό. Ευαγγελία Ραβανή, Κατερίνα Στιγμούδη. Θα κάνει Στικούδη, αυτό αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν ξέρω, βρε φίλε. Αυτή την τόλμη, έτσι. Ακούστε. Ναι, ναι. Και λέει ρε, και τόλμη, ναι. Ναι. Τι να είναι, να είναι Στικούδη, να το έχει να το έκανε αυτό. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα μπορούσε να το και κάνει, αλλά δεν την έχω τόσο μοντέρνα, γιατί αυτό έχει μια μοντερνιά. Κοίταξε, λες να μας έκανε Στικούδη την έκπληξη. Έλα, αφού είσαι Στικούδη θα καταλήξεις, πες το. Άντε. Αφού σε βλέπω, εκεί γυρίζεις. Έλα, τρία. Γύρω. Συγγνώμη, γιατί βοηθάει αυτό. Και εμένα το παιδί, επειδή είχε βήχα ίωση τις περασμένες εβδομάδες. Είχε βήχα τρεις φορές. Του το κόψαμε το βήχα. Έπινε τσάγια. Μπράβο. Δεν βοήθησα. Λοιπόν, δεν βοήθησε. Αλλά το ξέρω. Όχι, μου πήγε το μυαλό ότι δεν μπορεί να είναι αυτή. Αλλά λέω μετά, αυτό το φόρεμα, μόνο μια γυναίκα που θα τολμούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν έχω μάθει. Όταν λέει αποκλείεται με στην πρώτη επιλογή, μετά εκεί γυρίζει στο τέλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην δικαιολογεί, Αντιγόνα. Συγγνώμη. Πότε είσαι την Αντιγόνα. Πάλι τα ίδια. Έχουμε και εδώ τα ίδια, παιδιά. Όχι, δεν είναι ίδια. Ακούστε να δείτε. Εγώ προσωπικά
ναι. Προτιμώ κάτι το οποίο μπορεί να είναι λάθος, αλλά να είναι τολμηρό, από το κάτι το οποίο τώρα θα πήγαιναν στα Mad Walk και δεν θα βάζανε και τίποτα τη σπουδαία. Καλή, πριν άλλα έλεγε, θα μα τρελάνει πια. Πριν δεν έλεγε για το φορέμα τη Τικούδη ότι αυτό δεν το φορούσε στο Mad Walk. Το συγκεκριμένο. Θέλει μοντέρνα, σου λέει. Ναι. Είναι όμω προχωρημένο, δεν είναι. Εννοεί ότι δεν θα βάζει κάτι συντηρητικό. Ναι, κάτι συντηρητικό είναι αυτό. Μια μαύρη φούστα στην τζούζα. Οπότε αυτό το δέχομαι. Θυμίζει και λίγο Ρομπέν το Δασόν. Ρομπέν το Δασόν. Ποιον συχαίνομαι. Ρομπέν το Δασόν. Εντάξει, η καμπάνα αυτή όμως, ο οποίος είναι πολύ σεβεντιά, έτσι μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό το παντελόνι. Δεν φορούσε καμπάνα, φορούσε πέντσιο. Κολάν. Εντάξει, αλλά το πάνω, το πάνω. Ούτε το πάνω του ήταν κολλητό, το πάνω του ήταν λίγο αλφα. Σιγά μου, ρε, δινόταν έτσι ο Ρομπέν. Ξέρεις το Ρομπέν το Δασόν. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε ποια είναι. Το δέχομαι. Λοιπόν, σου έχω επιλογές. Δούκισα νομικού Ελισάβετ Σπανού, Στέλλα καλή Ντέμι. Δεν θα μιλήσω τώρα, δεν θα πω τίποτα. Όχι, μην πεις τίποτα. Να πω... Τη δούχισα ένα. Είναι η Ντέμι. Μάζεψε τα μαλάκια της η Ντέμι πίσω. Έβγαλε τις φουστίτσες της... Έλα ρε εσύ. Τώρα βέβαια που βλέπεις τη φατσούλα της Ντέμι. Έλα ρε Μαρία, δεν είναι ωραίο. Μια το παντελόνι με ενοχλεί, δεν μου αρέσει, που είναι σιφρού. Δεν μου αρέσει. Δεν πειράζει. Που κάνει δαντέλα έτσι. Δεν πειράζει, μια χαρά. I don't like. Έλα ρε εδώ. Αυτό το ύφος ήρθε ο Νταρτανιάν να κατακτήσει το Μανχάταν. Να κάνει και ένα φσου και να φύγει μπροστά ο Σούπερμαν. Τι να πω. Τι να πεις, δεν έχεις να πεις κάτι, θα σου πω εγώ. Αυτό δεν μου αρέσει τώρα να αυτό ας πούμε. Το επιθετικό του πράγματος. Όχι μόνο το επιθετικό και το... Και το λιγοστό του υφάσματος. Αυτό το ποπάνω. Όχι. Ωραία. Οι επιλογές σου είναι Άννα Μαρία Στόγια, Σάια, Έλλη Κοκκίνου, Μαριάντα Πλημμυρίδη. Ποια είναι η Άννα Μαρία Στόγια? Σιγά μην είναι η Κοκκίνου. Η παρτενέρ του Τρίφωνα Σαμαρά στο Dancing with the Stars στο 2. Τι θυμάστε ρε φίλοι σας. Τι να σου πω. Θα πω Σάια, 2. Βεβαίως. Μπράβο. Βεβαίως. Ήθελε άλλη μπλούζα. Ήθελα κάτι άλλο. Λοιπόν, 2-0. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το φόρεμα της Κατερίνας... Χρήστος Κωνσταρέλος. Ναι, Κωνσταρέλος. Μου το έστειλε τώρα και θα και η μπλούζα που φορούσε η Ειρήνη Παπαδοπούλου, Αλεξάνδερ Ουάνγκ. Μάλιστα. Ωραία κομμάτια. Και ύστερα από αυτές τις πληροφορίες, Μαρία μου, θα πάρεις το ζαράκι σου εδώ, να μην στο πετάξω. Είμαι τόσο διαβασμένη με το Μέρι Μέρι. Έλα ρε Μαρία. Τι να πω. Είσαι άτυχη πουλάκι μου. Σήμερα πολύ άτυχη. Είσαι τυχερή στον έρωτα όμως. Λοιπόν, έλα. Ρίξε το ζάρι, σε παρακαλώ πολύ, για να έχουμε μια ανατροπή στο σκορ. Μπράβο. Και ναι, μπορούμε να την έχουμε και μπορούμε να έχουμε και ισοπαλία. Να πάρω κάτι που να είναι έτσι ένα καλοκαιρινό, ωραίο, light, τούτη φρούτη, να τα πάρεις όλα μέσα. Μαριτιάτικο ήθελα να πω, του Μαΐου εννοούσα. Μαγιάτικο, ναι. Για λέγε, Μαρία. Ποιος έχει τούτη φρούτη? Α, εγώ. Εμένα ζήτησες. Εμένα, Μαρία μου, είδες ποιος τούτη φρούτη. Πάρα, έρθε, έλα. Λοιπόν. Θα σου πω αυτή την ιστορία που δεν είναι τόσο σεξουαλική όσο τι φαντάζεσαι. Δηλαδή... Αφού τούτη φρούτη πήρα. Ναι, αλλά τι, όχι, θέλω να σου πω. Δεν θέλω να είναι πολύ σεξουαλική. Όχι, παιδί μου, θέλω να σου πω για αυτή την κυρία η οποία είχε ένα που έχει σωματοφύλακα. Αλλά γιατί τον έχει το σωματοφύλακα? Γιατί? Γιατί πήγε μια μέρα ένα άγνωστο. Να τα στο κάνω ένα παράσταση τώρα εδώ με την Αντιγόνα. Το ποτιστήρι, με ένα πιστόλι. Πέσω και τότε με πιστόλι τώρα. Χρουκ τη το βάζει εδώ πέρα. Ναι. Και τη λέει, ακολούθησε με. Α, δεν πέθανα. Όχι καλά. Εντάξει, ναι. Και έρχομαι έτσι. Ναι. Τον ακολούθησε. Ναι, τι παιδιά. Να κάνει το κορίτσι. Ναι, τον ακολούθησε γιατί έγινε πολύ μεγάλο. Και από τότε έχει τόσο πολύ φοβηθεί η συγκεκριμένη κυρία που σου λέει κάτσε. Για να έχω την ησυχία μου, να έχω και την ασφάλειά μου. Όπως η Γουίτνη Χιούστον που είχε τον Κέβιν, τον Κώστεν και την παρακολουθούσε. Έτσι κι εγώ θα έχω μαζί μου πάντα το σωματοφύλακά μου. Μάλιστα. Και κυκλοφορεί με σωματοφύλακα. Καλέ, κάποιος πώς το κάνει. Ναι. Δεν ρώτησα, πες να το πάθω, μπορώ. Ο σωματοφύλακας είναι ακριβά. Μη μου λες. Πολύ ακριβά, παιδιά. Είχες ποτέ? Όχι, φύλαξε στο σπίτι, ξέρεις πόσο κάνει το βράδυ. Αχ, αχούχα. Άρα. Λοιπόν, έλα, σου έχω φωτογραφικό υλικό αγαπημένο για να φανταστείς ποια κυρία θα μπορούσε να έχει κάποιος να τη φυλάει. Και εδώ, Μαρία μου, σου έχω τη Μιμή Δενίση και θέλω να σου θυμίσω. Α, κάποιος δεν τη φυλάει. Όταν είχαμε βγει στο Artisanal, δεν μας είπε ότι θα τη φέρει ο οδηγός της. Έλα καλά, η Μιμή δεν την έχει απειλήσει κανείς, θα το είχαμε μάθει. Τι λέει, έγινε να ξεκουράζεται. Δεν είχαν πει, βρε Μαρία μου, μέρα μεσημέρι και τις είχαν κλέψει τις γούνες των αγροματέων. Τις γούνες, δεν την απειλήσαν. Αχ, ήμουν. Ποιος κρύωνε τέτοια μέρα.
Και είχε πολλές, λέει, γιατί τότε έκανε μια, είχε κάνει μια διαφήμιση, ένα γνωστό. Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, να ξέρεις ότι ειδικά η περιοχή που μένει η Μιμή... Λυσάει για γούνες. Όχι, βρε Μαρία, είναι το φόβος και τρόμος εκεί πέρα. Απέναντι το πεδίο του Άρεος, μην μου το συζητάς τώρα. Έλα, σταμάτα. Ναι, πάω στο νούμερο 2. Και στο νούμερο 2 τι έχω? Τη Μαριέτα τη Χρουσαλά. Και πιάς και Μαρία μου είπες πριν ότι ο σωματοφύλακας κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Εδώ που τα λέμε, η Μαριέτα δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα από αυτή την άποψη. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να τον έχει το σωματοφύλακα. Το επεισόδιο μας έχει γίνει, για θυμίσου. Και πάω στο νούμερο 3. Και ποια έχω στο νούμερο 3? Άντζελα Γκερέκου, φωτογράφηση από τα παλιά. Μεγάλη. Άντζελα Γκερέκου. Λέει και ο Γιάνγκας. Μαρία μου, πολιτικός. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι πολιτικοί την έχουν τη φύλαξή τους, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Βέβαια θα μου πεις τώρα δεν έχει βγει βουλευτής η κυρία Γκερέκου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το σωματοφύλακα μπορεί να εξακολουθεί να τον έχει. Θυμάσαι το καλά. Τον πληρώνει. Πώς βρε Μαρία μου, έτσι ξεροσφύρει. Τι πει, την αγαπάει. Ακού τώρα. Πάω στο νούμερο 4 και στο νούμερο 4 πια σου έχω. Την παλιά σου γνώριμη εδώ από το Star, την Πετρούλα την Κωστίδου, και σε ρωτάω, Μαρία. Την απείλησαν. Η Πετρούλα η Κωστίδου εδώ στο Star, στην οδό Βιλτανιώτη. Ερχόταν με σωματοφύλακα ή ερχόταν μόνη της? Είσαι σίγουρη? Καλέ, ερχόταν με σοφέρ 1000 χρόνια και δεν ήξερα που βρίσκεται τα λεφτά και Πετρούλα. Τον πληρώνει. Η Πετρούλα, βέβαια. Η Πετρούλα είχε σοφέρ, αλλά ντρεπόμουν να τη ρωτήσω που βρίσκεται τα λεφτά, γιατί δεν καταλάβαινα. Εδώ τον καιρό έλεγε πόσα να παίρνει. Και? Είχε σοφέρ. Δεν ήξερα γιατί. Άλλο σοφέρ. Πού τον είχε δει το σοφέρ της, έξω? Μου το είχε πει και μόνη της. Α, σου είπε, έχω σοφέρ. Είχε γίνει κανένα επεισόδιο, όμως είχε πει και τίποτα άλλο. Τι ρώτησα, ρε παιδιά, ντρέπομαι να ρωτήσω τον άλλον αδιάκριτα πράγματα. Αλλά η Πετρούλα. Γιατί δεν το ξέρατε ότι είχε σοφέρ η Πετρούλα? Όχι. Βλέπατε. Ναι. Μόνο η παραγωγός το ξέρε. Άρα πού καταλήγουμε? Α, δεν ήξερε να οδηγάει. Άρα έχει και σοφέρ και σωματοφύλακα τώρα. Α, δεν ξέρουμε. Better από ό,τι φανταζόμουν. Α, για λέει και. Μάτσε. Είναι η Κωστούλα, το διάβασα ρε παιδί μου σήμερα. Η Πετρούλα, η Κωστούλα. Έλα, Κωστούλα, έλα. Πάμε, παιδιά. Πετρίδου. Κωστούλα. Κακή εκδοσόδιο σήμερα. Σήμερα η χλής, μεγαλύτερον. Έλα, η Κωστούλα. Απαντάει. Να σου πω, συγγνώμη, τι δουλειά κάνει η Κωστούλα? Μοντέλο. Παρουσιάστρια και μοντέλο. Τώρα μοντέλο. Τώρα μόνο μοντέλο. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τα φτάκια για την Κωστούλα η Κωστίδου με το νέο της το look, το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά τηλεοπτικά. Αυτό είναι αποκλειστικό. Ότι εμφανίστηκε χθες στα Καρντάσια, δεν το έχεις ξαναδεί. Δεν θες να το δεις. Ναι. Λοιπόν, αλλά παιδιά μου, η ιστορία που περιγράφει είναι πάρα πολύ φοβιστική. Τρομακτική. Ναι, τρομακτική. Που αλλά τώρα που είπα τρομακτική. Την Εκάλη. Είχε αγοράσει κόκκι. Τι λέμε, μα αλήθεια. Κοστούλα. Μα Κωστούλα που λέει. Τι παιδιά. Αγόρασε κόπεδο στην Εκάλη. Έτσι μου είχε πει κοπέλα. Α, μπράβο τη, άμα είναι έτσι. Όχι κόπεδο, με σπίτι μέσα. Α, αλήθεια. Παιδιά, ένα στρέμα. Ένα στρέμα με κόπεδο, με σπίτι. Του λέγαμε να γίνει μοντέλο. Πού να την μπορέσει. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά μου, γιατί σας έχω καυτό παρασκήνιο, σας λέω. Συναντήθηκε η Σάσα Σταμάτη με την Κωνσταντίνα τη Σπυροπούλου μετά τη γνωστή ιστορία με τις αγωγές που πρόκειται σε λίγο να γίνει. Ένα θα σου πω. Είδατε την Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου, θα λέγαμε. Καλά, σήμερα. Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την Γιάρα. Ναι, ωραία ήταν. Ήταν σχέδιο τη Σάσα τη Σταμάτη. Σου λέει κάτσε να μην πούμε συμπαθήσει. Ναι. Γιατί τη έδωσε αυτή τη Διάρα. Όχι, πήγε στη Σίλια και το έπαιρνε. Είναι φίλες η Σάσα. Τη Σίλια η Σάσα με τη Σίλια είναι πολιτές. Τώρα και μεσολάβησε αυτή για να τη δώσει ναι, το τέτοιο. Είχε την ιδέα προφανώς. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αλλά χθες τα Καρντάσια της παιδιά μου ήταν και ο Βαλάντης. Ο οποίος είπε κάτι κουβέντες πολύ σοβαρές, πολύ βαριές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με τις γυναίκες της ζωής του, δεν τα έχει και πάρα πολύ καλά. Θέλετε να πάμε να το δούμε όλα αυτά μαζί? Έλα, μόνο να πάμε τώρα να το δούμε. Κάποιος δεν ρωτάει. Μια απίστευτη ιστορία εξομολογήθηκε χτες στα Καρντάσιανς η Πετρούλα Κωστίδου. Οδηγείς? Έχω οδηγό. Πριν κάποια χρόνια, πριν περίπου... Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, πες μια τριετία, τετραετία. Είχα μια πολύ άσχημη εμπειρία. Ήμουνα Τσιμισκή με Βαλαωρίτου, Εγνατία με Βαλαωρίτου, γωνία. Και έρχεται ένας, Γρηγόρη και παιδιά, μου βγάζει όπλο και μου το κολλάει στο στομάχι και μου λέει έλα μαζί μου. Μου κόπηκαν τα πόδια. Εγώ μετά πώς να βγω και να κυκλοφορήσω, συγγνώμη, έξω, χωρίς να αισθάνομαι μια ασφάλεια δίπλα μου. Τι έκανες τότε? Τι έκανα, μου κόπηκαν τα πόδια. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Ξέρεις, τα χάσα. Και έρχεται ο σύντροφός μου και το βλέπει.
μπροστά του τώρα αυτό. Στο μεταξύ, παρένθεση. Ήταν δύο παλικάρια που ήταν δίπλα ένα περίπτερο. Δεν σου είπα τώρα να μπει μπροστά να φας τη σφαίρα, άμα είναι, αν δεν είναι αλήθινο. Πάνε 10 μέτρα πιο εκεί και φώναξε: κοπελιά, έχει πρόβλημα. Να καλέσω την αστυνομία. Η μεγάλη είδηση τη ημέρα όμω είναι άλλη. Χθε στο Μάτουγκοκ, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Χριστή και Βασίλισσα. Από τα χεράκια τη Σάσα Σταμάτη. Ήτανε δική τη ιδέα. Ποιο? Και είπε στη Σίλια να εμφανιστεί η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Όλα αυτά για 260 ευρώ. Είπε στη Βασίλισσα να τη βγάλει Βασίλισσα. Έλεος ρε γάμο. Οι δύο κυρίες, όπως μαρτύρησε η Μέρη Σνατσάκη, συναντήθηκαν στο ατελιέ της Ήλιας Κρυθαριώτης στις πρόβες και το κλίμα ήταν ψυχροπολεμικό. Ειλικρινά, σας ορκίζομαι. Δεν ήξερα ότι είχε πρόβες Σπυροπούλου μετά από μένα. Ωραία, τι είπατε. Και Σκάι Σπυροπούλου κάποια στιγμή. Σκάι, τι είπατε. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν τα έχω, είπα. Και επειδή δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι εγώ εκμεταλλεύομαι είτε τη Σίλια είτε αυτό το πράγμα. Σε έδωσε μια προκαταβολή, κάτι. 30 ευρώ. Πού να τα βρω, ρε Γιώργο. Πού να τα βρω, ρε Γιώργο. Τα έχετε. Δεν είπα παιδιά τίποτα γιατί είμαι και λίγο υπερήφανη. Έπεσε και στα γόνατα. Το ίδιο παγωμένες θα είναι όμως από εδώ και πέρα και οι σχέσεις της Σάσας με την Ελένη Φουρέιρα. Ύστερα από τις καυτές δηλώσεις που έκανε για το σεξαπίλ της. Με μπότα μέχρι για τη μασχάλη που λέει ο λόγος. Ντομινατρίξ λέγεται το look. Αυτή παιδιά ήταν η ένα. Για να ακούσουμε λίγο ήχο. Και κλείνουμε με το Βαλάντι που άφησε άφωνο χτες τον Γρηγόρη όταν μίλησε για τις σχέσεις που έχει με τις γυναίκες του. Καταρχάς είσαι καλά και με τις τρεις κοπέλες κυρίες που είσαι μαζί. Κοίτα, για να μην πάμε σε. Για να μην θεωρήσουμε με τα κίτρινη την εκπομπή, γιατί δεν είναι ούτως ή άλλως. Ένα πράγμα απορώ. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται να έχεις ένα παιδί με έναν άνθρωπο και να θες πραγματικά να τον χτυπάς και να τον κάνεις, να τον κάνεις χώμα. Μέσω του παιδιού. Πραγματικά, δηλαδή, αναρωτιέμαι, το παιδί είναι δικό μου. Δεν είναι, δηλαδή αποκλείται να είναι ένα παιδί δικό σου και να φέρεται η μητέρα έτσι στον πατέρα, ώστε να θέλει τόσο πολύ το κακό του. Το κάνουν πολλές γυναίκες. Δυστυχώς, εντάξει. Δεν ζω κι εγώ ένα τέτοιο. Δεν πειράζει. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Παιδιά, ας ελπίσουμε να τα βρούμε σύντομα. Γιατί το κάνει χειρότερο. Ναι, νομίζω ότι μετά από αυτό οι σχέσεις σίγουρα θα γίνουν χειρότερες. Αποκλείται να γίνουν καλύτερες. Αλλά μακάρι να τα βρούμε. Και μερικές φορές κάποιος. Παναγία μου, μακριά από εμάς. Πρέπει να κοιτάξει τις δικές του ευθύνες ο καθένας. Σίγουρα, εντάξει. Λοιπόν, 2-1 παιδιά. Τι έχω, παιδιά. Χάνω. 2-1. Ναι, χάνει, αλλά εγώ θα ρίξω. Έλα, παιδί μου, ρίξε. Όχι, δεν το ρίχνεις εσύ, δεν κατάλαβα. Τουρτέ. Χασά, είναι οριστικό. Έλα, ρε Μαρία. Συγγνώμη. Το πάρω απόφαση. Έλα, τουρτά. Έλα, τουρτά. Τι θα έχω, τηλέφωνο, τι να πάρω, τι θέλετε, τι να παίξουμε. Ξέρετε τι έχω επιθυμήσει να παίξουμε. Τι. Το κύκλο της παντομήμας. Το έχει καμιά τούρτα. Δεν ξέρω. Α, ωραία, ωραία. Θα πάρω το πράσινο με το παιδί με την μπλούζα συνταξιούχου. Και κύκλο της παντομήμας. Καλά, παιδιά. Καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, διότι η χαμένη Μαρία! Η χαμένη Μαρία, ένα χειροκρότημα. Η χαμένη Μαρία. Όχι, γιατί κερδίζουμε εμείς. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, θα πρέπει να βρει με παντομήμα, γυρνώντας τους κύκλους του της παντομήμας. Μας αρέσει αυτό το παιχνίδι εδώ. Έτσι, 12 λέξεις. Μετά τα κορίτσια μου. 12 λέξεις σε 2,5 λεπτά. Είστε έτοιμες. Τα έχουμε ξαναβρει. Βεβαίως. Σήμερα, ναι, είναι λίγο περίεργη μέρα. Πάμε. Καλσόν, καλσοδέτα, ζαρτιέρα, λάστιχο, σορτσάκι. Πετάς, πηδάς, κολυμπάς, κουτιά, σαβουρά, πέφτεις, κολοτούμπες, πεταλούδα. Πού κάνεις κολοτούμπες, σε τραμπολίνο. Επιτέ.
επιμέλους. Κάτσε, δεν ήταν και εύκολο. Ήταν δύσκολο. Παράτα και ντάς. Ράβεις. Αργαλιός. Ναι. Άλλο. Μηχανή. Μηχανή αργαλιός. Ραπτομηχανή. Ναι. Κοπανέλι. Κοπανέλι, παιδιά. Κοπανέλι. Κολοκέφαλος, υποθυμία. Χάπη και κολοκέφαλο. Όχι, τι. Αέρα, ζαλάδα, ζαλίζεσαι. Θερμόμετρο. Πυρετός, πυρετός. Πυρετός, το Σαββατόβρατο. Η πόρτα, τι είναι αυτό. Το πόμολο. Πόσο μεγάλο πόμολο έχεις. Πόσο το έχεις το πόμολο. Εσύ φοράς σακάκι. Σακάκι. Ωραίο χρώμα. Ζήλια. Χιαρός. Ζήλια. Πώς τα πιάνεις τα συναισθήματα. Κατουργέσαι. Καζανάκι, λεχάνη. Λεχάνη χαρτί. Ρολό τουαλέτας. Χαρτί τουαλέτας. Ωραία. Ρολό τουαλέτας. Πίσω, πάτω. Ναι, ναι, ναι. Χαρτί τουαλέτας. Πώς το λέει. Χαρτί υγείας. Χαρτί υγείας. Το υγείας. Ποτέ δεν το λέω έτσι. Α, λοιπόν. Βουτιά. Μακροβούτι. Στα ρηχά. Βατήρας. Τένις. Το πράγμα. Μπαλαρίνα, πουέλα. Πατάσε το δεμένο. Ενόργανη, δοκός. Έκανε και το διπλό τόλου. Α. Ναι. Μαρία. Σφραγίδα. Μαρία. Μαρία, πρόσεχε. Μαρία. Μαρία. Σειραπτικό, όχι. Κερί, γυρέθλια. Θα τα βρούμε. Ανοίγει κατά... Σβή! Πρόκα! Κραφή! Καρφή! Καφρή! Καφρή! Αξιλάρι! Ναι! Αν το κάνεις πόσα βρήκανε! Κέρδισε η Μαρία, παιδιά! Κέρδισε! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Αυτό τι ήταν που έκανε, ήταν το τέλο ότι το πάτησα σωστά το δοκό. Ότι είμαι ναι, με που τα αποθεώνουνε. Και μετά έκανε και την τούμπα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, μιας και που σας αρέσουν οι ντυσίματα, όλη η ελληνική showbiz θυμάται και σχολιάζει τις 5 καλύτερες εμφανίσεις εδώ στην Ελλάδα. Άντρες, γυναίκες. Τι Ρουβά, τι Βαρουφάκη, τι Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά θα τα δείτε. Για πάμε να δούμε ποια 5 καλύτερα θυμούνται. Σήμερα η ελληνική showbiz θα τη βάλουμε να σχολιάσει εμφανίσεις που άφησαν εποχή, εμφανίσεις που δεν θα ξαναγίνουνε μπορεί και ποτέ. Δεν το είδα, ρε παιδιά. Είναι δυνατό. Δεν πεθαίνω, όχι. Οι γυναίκες τι στράβωμα τρώνε μαζί του, τι κόλλημα τρώνε όλες μαζί του. Βγάλω οργή. Δεν είναι οργή, τι γνώμη μου λέω. Βγάλω αυτός είναι cool, αυτός είναι Fonzie. Έχουμε δει και έναν Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν με το αποκαμισάκι ανοιχτό κιόλας και χαλαρός. Αυτό και αν φάσει το statement για πρωθυπουργό. Πρωτοκόλλους, πρωτοκόλλους. Πήγες ακόλλο. Not nice. Πήγαινε να δει τους γονείς σε Amy Winehouse στο Camden Town και μπλέχτηκε λίγο. Για μένα είναι λίγο ψιλοξεπερασμένο συντηρητικό. Εντάξει, αφού έβγαλε αυτό το σακάκι με το κόκκινο σιρίτι, ήταν στο κάτι. Εγώ συνέχεια φοράω leather jacket, οπότε τον υποστηρίζω. Αλλά σε περίπτωση που πας να μιλήσεις σε κάποιο μέρος, το οποίο πρέπει να είσαι λίγο πιο σοβαρός, δεν γίνεται να ενδιαφέρεις απόλυτα από τους άλλους. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο. Σαν την πικρή μου την καταμαύρη ζωή. Με τρελαίνεις, πού τα θυμάσαι όλα αυτά. Όπα, αυτό με πήγες πολλά χρόνια πίσω σε ένα fashion show που ήμουν και εγώ. Oh, τι έβαλε το άτομο. Είναι idol. Είναι ο Λάκης Γαβαλάς, δηλαδή ό,τι και να πεις για το Λάκη είναι ο Λάκης. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Το υποστηρίζει. Όταν κάτι το υποστηρίζει, για μένα είναι οκ. Okay. Αν φορέσω μια ουρά αλόγου τώρα, ας πούμε, θα με... Ναι, σημαίνει ότι θες να σου κάνουν ντρεσάζ, που είναι η εκπαίδευση των αλόγων. Μας φαινόταν περίεργο να βάλεις και σε μια ουρά αλόγου. Αγαπώ, Λάκη. Ό,τι και να αγαπώ πολύ, ναι, αγαπώ. Κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Μην τα κάνω όλα λίπα, μην τα κάνω ρημαδιό. Α, αυτό με το πράσινο. Είδες που ήταν πολύ μπροστά. Είναι άνοιξη, οπότε δεν δικαιολογούνται όλα. Εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσε να βάλει και κάτι άλλο, αλλά it's okay, it's okay. Ποιο πράγμα. Είμαι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοφορικό. Το έχω
φορές. Εντάξει, αυτό είναι speechless, δεν έχω λόγια. Το color blocking. Αυτό το διχρωμό. Ναι, color blocking. Δεν μ' άρεσε. Έχω σκεφτεί να πάρω την κυρία Κωνσταντοπούλου τηλέφωνο, να της πω, άμα θέλει, να βρισκόμαστε να κάνουμε κάποιες συνεδρίες, να τη βοηθά να ντύνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τρελάθηκα με αυτό το παλτό, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το φάρος της, το θράσος, η πυγμή της μες στη Βουλή. Απόψε κάμι σπα, απόψε κάμι σπα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί έχει χαρακτηριστεί το όνομά μου, αν θέλεις, με κάτι παρεμφερή που νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είμαι το cupcake γενικά εγώ. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο άγριο θα φόραγα. Εγώ όχι. δεν έχω τα βυζιά γι' αυτό. Αντικειμενικά και πρακτικά και λειτουργικά όχι. Ήτανε γλυκά γιατί όλοι περιμέναμε να δούμε τη δούκισα και όχι τα cupcakes, έτσι. Ήτανε ανατρεπτικό σουτιέν που όλοι θα θέλανε να δοκιμάσουν. Χορκλητικό αλλά και ταυτόχρονα μαζεμένο. Θα δυσάφρενε να φανταστείς. Μουσταγκαρότι και γαρύφαλο σταυτί. Πού το θυμηθήκατε. Και σας αρέσει φούστος άντρας. Εντάξει, δεν πεθαίνω. Όχι. Τον θέλω να το πω. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα φορέσουν. Δεν είναι κάτι που με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Ναι, μου αρέσει πιο αντρίλα, ας πούμε, πάνω στον άντρα. Για τη σκηνή μου αρέσει. Σ' αρέσει. Για πουθενά άλλο. Πλέον υπάρχουν σχεδιαστές που είναι το σήμα του η φούστα. Φούστα καρότι και γαρύφαλο σταυτί. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα ταιριάσει σε μένα τόσο πολύ. Έχω και κοντά πόδια και δεν ξέρεις, μωρέ. Φούστα στους άντρες αρέσει. Είσαι τρελή, μωρέ. Δεν μ' αρέσει. Αρέσει. Το τολμώ. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά πιστεύω εδώ στη χώρα μας δύσκολα θα το υιοθετήσουν όλο αυτό το στυλ. Εμένα μου αρέσει. Και με τα κούνια στους άντρες μου αρέσει. Ναι, ναι, πολύ. Το τολμούσα. Ξέρεις κάτι. Μπορείς να περιμένεις αν είναι λίγο. Να δεις μέσα. Μπράβο, μπράβο στην Φωτεινή. Ένα χειροκρότημα στην Φωτεινή, παρακαλώ πολύ. Κάπως έτσι θα θυμόμαστε κι εμείς. Ένα στυλό, παρακαλώ, το έχω. Να το. Λοιπόν, Φώτη, έτοιμος. Άσε μας τις ήχους. Λοιπόν, σήμερα θα κάνεις φάρσα στη Δούκισσα Νομικού. Μόλις την είδαμε. Μόλις την είδαμε, λοιπόν. Θα πεις ότι παίρνεις από το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, Χαλκιδόνας και ονομάζεσαι Ρένος Σουσαμίδης. Πώς? Σουσαμίδης. Ρένος Σουσαμίδης. Είσαι υπάλληλος του Δήμου και κάθε χρόνο θα της πεις ότι οι εκδηλώσεις στο Δήμο σας μεγάλες. Έχουν τη μεγαλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο. Φέτος δεν θέλετε την παράσταση να κλέψει ο Δήμος της Νέας Σμύρνης λόγω Σάκη Ρουβά και σκεφτήκατε να κάνετε κάτι πιο εκλεπτισμένο για να τραβήξει την προσοχή. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 ακριβώς που ο Σάκης θα τραγουδήσει το Action ST, εσύ θα της πεις, θα εμφανιστείς τη λίμνη του πάρκου της Νέας Φιλαδέλφειας μέσα σε ένα πλωτό κοχύλι στους ήχους του Τάκη Μωράκη. Τι? Το τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα, ερμηνεύει η Στέλλα Γκρέκα. Αυτή η κοπέλα ποια είναι αυτή, κυρία? Στέλλα Γκρέκα. Πολύ όμορφη. Παλιά τραγουδίστρια. Βέβαια, καλέ. Πολύ γνωστή. Πώς δεν την ξέρουμε, καλέ. Τη Στέλλα Γκρέκα δεν ξέρουμε. Έλα, Μαρία. Είσαι μικρή. Ναι, έχουμε κάνει και ένα θέμα ο Γιάννης. Λοιπόν, θα είσαι σαν την Αφροδίτη, την αναδυωμένη Αφροδίτη, με μακριά μαλλιά και διάφανο λευκό πέπλο. Έτσι, και θα σας ρένουν με 2.500 λευκές μαργαρίτες. Στο τέλος της εκδήλωσης, πες της ότι θα τραβήξετε και μια κλήρωση για τη λοταρία μας. Α, και εσύ κομπλάρι σήμερα. Στο σαρδάμινε της μέρας. Οι λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής. Καρακαϊδόνα, ψαρομούρα, τσίκνα, ατσούμπαλι. Τέλεια. Όλα τα όμορφα, μπράβο μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ωχ, Παναγία μου. Σάγγιξε το τραγούδι. Κάντε τον αναστενευμό σου. Τι μισέ το να είναι. Βάλε λίγο μουσική. Αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό είναι. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας, κυρία Νομικού, παρακαλώ. Ίδια. Αχ, κυρία Νομικού, καλησπέρα σας. Σας παίρνω από το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας Καλκιδόνας. Μάλιστα, γεια σας. Κυρία Νομικού, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε την καλύτερη και τη μεγαλύτερη γιορτή των λουλουδιών στην Αττική.
Α, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ είμαι υπάλληλος του Δήμου, δουλεύω σε αυτό το κόνσεπτ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θέλω να σας πω, κυρία νομικού, ότι φέτος έχουμε φαρμακωθεί. Γιατί? Γιατί κοιτάξτε, από σήμερα ξεκινάνε οι γιορτές, έχουμε κλείσει όλη τη Δεκελία, δεν περνάει αυτοκίνητο, για να μπορεί να έρχεται άνετα ο κόσμος. Έχουμε βάλει πάρα πολλά λεφτά, έχουμε κάνει τη γιορτή μας τριήμερη γιατί πέφτει μέσα και το Σαββατοκύριακο. Και έρχεται ο Δήμος της Νέας Σμύρνης και μας κλέβει την παράσταση με το Σάκη το Σάββατο. Τι να κάνω εγώ? Ο Σάκης είναι φίλος μας. Τι να κάνουμε? Ναι, αλλά εγώ τι να κάνω? Εσείς τι να κάνετε? Κάναμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, ναι. Του Δήμου. Σήμερα το μεσημέρι, στις 3 η ώρα, κράτησε μέχρι τώρα. Όλοι φωνάξανε μέσα στο ΔΣ και καταψηφίστηκε. Όλοι και υπερψηφίστηκε. Θέλω να σας πω, όλοι ψήφισαν νομικού στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Το δέχεστε? Είναι μεγάλη τιμή. Και για σας και για μας. Ναι, να κάνω τι βέβαια? Ακούστε, στο Δήμο, στο πάρκο, έχει μια λίμνη. Εκεί έχουμε από πέρσι τις απόκριες ένα κοχύλι, το οποίο μοιάζει λίγο έτσι με αυτό της Αφροδίτης. Θα μπείτε εσείς λοιπόν, εμείς θα το βάψουμε σήμερα ολόκληρο. Ριγέ, όπως είναι στην Αφροδίτη την Αναδυωμένη. Ριγέ. Ναι, έτσι βγαίνει το κοχύλι στην Αναδυωμένη. Άμα βγείτε, πέρλα είναι όλο, πέρλα όλο. Πέρλα, περλέ και πέρλα λίγο πιο σκούρα. Λοιπόν, θα βγείτε εσείς σαν την Αναδυωμένη Αφροδίτη με ένα μακρύ μαλλί, το οποίο το έχουμε βρει και αυτό από τις απόκριες πέρσι, το οποίο θα κυλάει στο σώμα σας απάνω και θα κρύβετε τα στήθη σας με αυτό και το υπόλοιπο θα είναι ένα ραχνοήφαντο φόρεμα το οποίο θα κυλιέται πάνω λευκό, φανταστείτε το τώρα, και θα σας το πετάνε φαντάζομαι. Όλα τα παιδάκια... Ντομάτες. Όχι, 2.500 μαργαρίτες λευκές. Μην κοροϊδεύετε, κυρία νομικού, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 9 η ώρα το βράδυ ο Σάκης βγαίνει στην Ασμήνη, 9 η ώρα θα βγάλω και τη βάρκα. Ποια βάρκα? Το κοχύλι. Πλωτό είναι. Βάρκα θα... Πλωτό. Το έχουμε πάνω σε μια σχεδία. Θα βάλουμε και ένα μοτεράκι για να μην έχουμε και κάποιον να το κουνάει. Δηλαδή να μην υπάρχει κάποιος με κουπί. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως. Δεν μπαίνω και σε κοχύλια, να ξέρετε. Πώς λέγεστε? Με ονομάζουν, τώρα το έχω χάσει. Ρενό Σουσαμίδης. Σουσαμίδης. Μάλιστα, θέλετε. Ακούστε λίγο. Να σας βάλω, θα ακούγεται ένα καταπληκτικό τραγούδι. Θοδωράκι αυτής, μωράκι εμείς. Ακούστε, βάλε λίγο, παιδί μου, το CD. Ακούτε. Το κουκαρτερούσα. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Αυτό τώρα... Ναι, αυτό θα βγαίνετε, καταλάβατε. Δεν είναι, είναι ρομαντικό, είναι ωραίο. Δεν είναι δυνατό, δυστυχώς, γιατί για να ανταγωνιστούμε. Όχι, δεν είναι δυνατό να ανταγωνιστούμε το Σάκη, οπότε... Δεν έχει σημασία, εμείς θέλουμε εσάς. Όλοι υπερψήφισαν μέσα στο... Ευχαριστώ. Αχ, μην μου το κλείνετε. Μα, δεν θα μπορέσω όμως. Ευχαριστώ. Μα έχουμε μία τσούμπαλη εδώ πέρα, η οποία θα την βάζαμε, αλλά δεν είναι. Είναι και, και ψαρομούρα. Να σας πω. Κυρία νομικού, σας παρακαλώ. Μη το κλείσετε. Έχει και τσίκνα εδώ από το κόσμο. Έχουν βγει όλα οι ψισταριές και ψήνουν οι καρακαϊδόνες. Ναι, μάλιστα. Ακούω κάτι γέλια βέβαια εδώ από πίσω σιγά σιγά. Να ξέρετε, κύριε Φώτημα. Είναι το Δέλτα Σίγμα. Δεν είναι το Δέλτα Σίγμα, είναι το φουμό. Γιατί είναι νούκησα, γιατί είναι την κάτω. Το κοκκύλι, ωραίο. Ωραίο κοκκύλι. Το βρήκαμε. Ξέβαφε, μωρέ. Περλές, Ανδρέ, και περλεμά. Θα ήμουν βογιατισμένη. Δεν βόλευε. Δεν έβγαινα, μάτια μου. Δεν γινόταν αυτό. Τι κάνεις, κορίτσι, όμορφο. Καλά είσαι, ομορφιά μου. Είμαι πολύ καλά. Εσείς χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εμείς χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Θα φύγεις τώρα τρίμερο? Θα φύγω, ναι. Άντε, μπράβο. Άρα δεν θα πας στη Νέα Σμύρνη. Τώρα είναι το Σάββατο, Σάκη. Αυτό είναι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο είναι. Κοίταξε, θα πήγαινα όμως εκεί με την Αφροδίτη, με το κοχύλι, θα πήγαινα να το δω αν ήμουνα. Αλλά να προτιμούσα. Και πού πας? Πάω σε Νησάκι. Άντε, ωραία, να και καλό καιρό να περάσει. Σάκη, ωραίο καιρό. Και εσύ το ίδιο. Γεια σου, Δουκισάκη. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Δουκισά. Γεια.
Ωραίο ήταν. Είχε πλάκα, ναι. Αν πιέρεις να πω κι εγώ. Αφού γελάς τα παιδιά. Θέλω να σου πω. Πόσο τραγούδια θυμάστε που έχουν ώρα μέσα. Ώρα. Ναι, ώρα. Το 12. Πώς. Η πιο μεγάλη ώρα είναι το λέξη. Όχι, όχι, ώρες. Ώρες. Α, 12. 11 παρά ή 12 παρά. Κάτι είναι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Κανένα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. 3 το πρωί. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά. Τέσσερις πήγε, μου πες πάλι πήγε. Έτσι τώρα, αύριο που είναι και απεργία, όχι αργία, πρέπει να διασκεδάσουμε λίγο και ο Γιώργος. Να βάζουμε τραγούδια με όλα. Θα διασκεδάσουμε γιατί θα ακούσουμε, θα δούμε τώρα του Γιώργου Τεφρεμίδη, παιδιά μου. Ναι. Τώρα θα κάνουμε κέφι. Α, είναι απλό. Θα κάνουμε κέφι γιατί θα ακούσουμε τραγούδια με ώρα. Θέλετε? Ναι, μεταξύ 11 παρά 25 και 11 παρά 10 είναι που η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει επιλέξει ιεροτελεστικά ως την κατάλληλότερη ώρα για εξηγήσεις και εξομολογήσεις. 11 παρά έχεις ό,τι πεις, αμήνες πολλές για να ισορροπείς. Τι σε διώξε, τι σε φέρε, δε θα πει. Σύμφωνα με στατιστικές έρευνες, τα τελευταία 20 λεπτά πριν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα είναι που ξυπνούν διαθέσεις για εξομολογήσεις των πιο ανομολόγητων παθών. Ο Βασίλης Καράς το επιβεβαιώνει. 12 παρά την αναφορά προς τον πληγωμένο εγωισμό μου, σε ζητάω στο τηλέφωνο μου. 12 παρά. Λιγότερο με τα μεσονύχτια, η Άννα Βύση δεν αφήνει περιθώρια για κλήσεις μετά τις 12. Είναι και οι εμφανίσεις στο μαγαζί στη μέση. Και ύστερα, άντε αν την συνεφέρεις που την πιάνει το παράπονο. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι από τις περιπτώσεις των ανδρών που θυμούνται και παίρνουν τηλέφωνο σε κάθε γενέθλια και γιορτή, φίλους νυν και πρώην, ακριβώς ένα λεπτό μετά την αλλαγή της ημέρας, αδιαφορώντας για τα επακόλουθα των πράξεών του. 12 και 1, να ήμασταν απόψε αγκαλιά, τέτοιες στιγμές πάντα, σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1, τόσα αργά. Νεότερη η Έλλη ξημεροβραδιαζόταν ως τα χαράματα στον καναπέ, μετρώντας μία προς μία τις ώρες μέχρι να φανεί ο αχαήρευτος. Μέχρι που ο αρχηγός των Μασάι της τα αποκάλυψε όλα. Πήγε δύο, πάει και τρεις, δε σκοπεύεις να φανείς. Πήγε έξι, πάει και οχτώ, σε ζητώ. Πήγε δύο, πάει και τρεις, δε σκοπεύεις να φανείς. Πήγε έξι, πάει και οχτώ, σε ζητώ. Έμπειρο αρσενικό, ο Σταμάτης Γονίδης έχει ορίσει ως ώρα κινδύνου όταν εκείνη ξεπορτίζει στα μπαρ του κέντρου τις 2.30 τα μεσάνυχτα. Ύστερα πέφτει για ύπνο. 2.30 και εδώ περιμένω, τρεις και εδώ μα μόνος μου μένω, όπως τόσα και τόσα μάτια που έχεις φύγει και μένουν άδεια. Έλα Γιώργο, τελείωνε. Τέσσερις πήγε και ακόμα μπεκροπίνεις και μιξοκλές για εκείνη. Ή φύγε ή βάλε ένα χεράκι να καθαρίσουμε το μαγαζί. Τέσσερις πήγε που είπαν πάλι φύγε, πήγε από το μαγαζί. Γιατί πια πάλι και έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Να έχεις ξενυχτήσει ως τις 5 τα ξημερώματα, να αποφασίζεις να τις τηλεφωνήσεις και αφού ακούσεις το πρώτο μπιπ να το κλείνεις. Ακατανόητη η μέθοδος Πετρέλη. 5 το πρωί, εσένα παίρνω μα το κλείνω πριν μιλήσω. Είσαι τα πάντα να σου πω, μα κάνω πίσω. Όλοι εσείς που το πρωινό ξύπνημα στις 6 σας φαίνεται σαν την πιο βάρβαρη αγκαρία στον κόσμο, ξαναγυρίστε άφοβα πλευρό. Τα Στρούμφ συμπάσχουν μαζί σας. Μην με ξυπνάς απ' τις 6, πριν ακόμα η μέρα να φέξει.
Εμένα μου άρεσαν οι Ζεμπέκες. Το ξενίκι θέλει Ζεμπέκικο. Χορεύει Ζεμπέκικο. Κυρίως, χορεύει Ζεμπέκικο. Εγώ, το καλύτερο Ζεμπέκικο. Ναι! Κάνουμε διαγωνισμό και την ημέρα. Και οι τρεις θα κάνουμε. Βαρύ, βαρύ αργό. Πολύ, πολύ. Με δώνεις και τα χέρια. Πέντε κιλά. Όχι, όχι, Γιάννη είναι το πιο βαρύ. Πώς, πώς θα την δώσεις τα χέρια, τα χέρια μόνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, έτσι. Καλό τριμήνα, έτσι. Πολύ ευχαριστώ.